Σε εποχές δίψας για αξίες και ιδανικά, τιμούμε αυτούς που πριν 200 χρόνια ονειρεύτηκαν μια ελεύθερη πατρίδα με πίστη, ιδανικά, αξιοπρέπεια και κοινωνική αλληλεγγύη. Την ώρα που η Ελλάδα αναζητά το μέλλον της, η Εκκλησία της Ελλάδος με 260 δράσεις, εκδόσεις, συνέδρια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κρατάει ζωντανή τη μνήμη και καλεί τα παιδιά και τους νέους να παραλάβουν τη σκητάλη της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελπίδας για μια κοινωνία με οράματα και προοπτική. Εγώ θυμάμαι για να έχω μέλλον. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ξάρθης και Περιθεωρίου, κύριε Παντελεήμων, εκπρόσωπε της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, και της Διαρχούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης, κύριε Άνθιμε, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαρονίας και Κομωτινής, κύριε Παντελεήμων. Ελογημότατε κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων Θράκης, αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου της Ορεστιάδος, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, φέτος ο ελληνισμός οπουδήποτε εκείς και αν βρίσκεται θυμάται, γνωμονεί και στοχάζεται, διότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την Εθνική Παλιγενεσία. Ο ελληνισμός θυμάται γιατί η μνήμη είναι το μόνο αντίδοτο στο θάνατο, που αναμφίβολα διατρέχει το ανθρώπινο. Δεν είναι... Μέσα στο κημητήριο της ιστορίας αναπαύονται τα έθνη που λησμονήθηκαν και που έχουν πάψει να υπάρχουν. Επιζούν μονάχα οι λαοί που θυμούνται και που μεταδίδουν την μνήμη τους από γενεά εις γενεά. Ο άνθρωπος είναι «ον ιστορικό», γιατί είναι το μόνο «ον» στη κτήση που δεν συμβιβάζεται με το θάνατο. Αυτή η αδιάλλακτη στάση του κατά του θανάτου, αυτού του εσχάτου εχθρού, όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, κρύβεται πίσω από την τάση του ανθρώπου να δημιουργεί η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι απλή περιέργεια για το τι συνέβη κάποτε στο παρελθόν. Είναι υπαρξιακή ανάγκη που συνδέεται με τη δίψα που μας έχει σταλάξει ο Θεός για αθανασία, για αιώνια ύπαρξη σε πείσμα του θανάτου. Πρόκειται για αυτό που στη γλώσσα της θεολογίας ονομάζεται δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος, επιζητώντας την αιωνιότητα, αποδεικνύει ότι είναι πλασμένος για τη θέωση. Έχει κληθεί από τον αιώνιο Θεό να μην συμβιβάζεται ποτέ με τη φθορά που επιφέρει στη ζωή το χρόνος. Δημιουργώντας ιστορία, ο άνθρωπος δεν επιδιώκει τίποτε άλλο από το να μετατρέψει το χρόνο σε αιωνιότητα. Η αληθινή ιστορία γράφεται μόνο με πράξεις που αποπνέουν αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, που νοηματίζουν την ύπαρξη του κόσμου διαχρονικά. Μία τέτοια ιστορία γράφτηκε από τις πτώσεως της Κωνσταντινούπολεως το 1453 μέχρι το 1821, που ξεσηκώθηκε ο ελληνισμός για να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό και την Οθωμανική τυραννία. Μία τέτοια ιστορία καλούμεθα να στοχαστούμε για να νοηματίσουμε από αυτή την ύπαρξή μας. Το έχουμε αυτό μεγάλη ανάγκη σήμερα, σε μια εποχή ραγδαίων ανακατατάξεων που τη διατρέχουμε παραζαλισμένη, βιαστική και υπνοτισμένη από το σάβανο του ευδαιμονισμού, χωρίς ξεκάθαρη αντίληψη για το νόημα αυτών που συμβαίνουν γύρω μας. Ποια μηνύματα φέρει στην εποχή μας η ιστορική επέτειος που τιμούμε 200 χρόνια μετά? Το πρώτο πράγμα που διαμηνεί η φετινή επέτειος στον άνθρωπο της εποχής μας είναι ότι η ιστορία δεν προγραμματίζεται, δεν χωράει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν οργανώνεται και δεν εξηγείται ορθολογικά η απελευθέρωση του δούλου γένους.
Μόνο σε ένα θαύμα θα μπορούσε να αποδοθεί. Γι' αυτό και είναι μια πρόκληση η εφετινή επέτειος. Να ξαναφέρουμε στη ζωή μας την χαμένη πίστη στο ανθρωπίνος αδύνατο. Η φετινή επέτειος μας καλεί να είμεθα έτοιμοι όταν χρειάζεται να θυσιάσουμε την σύνεση στην αγάπη, τον ορθολογισμό στην πίστη. Το δεύτερο μήνυμα της φετινής επετείου είναι ότι το στιμόνι όπου υφαίνεται η ιστορία του κόσμου είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 4 αιώνες ύφαινε το στιμόνι αυτό στη συνείδηση των Ελλήνων η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την θεολογία που την διατρέχει και την εμπνέει, τίποτα δεν είναι ιερότερο από το πρόσωπο. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Θεός ως τριάδα προσώπων. Και τούτο διότι το ανθρώπινο πρόσωπο είναι η εικόνα του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Όταν απειλείται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του προσώπου, δεν μπορεί κανένας υπολογισμός και δεν είναι υπερβολική καμία θυσία. Οι Έλληνες δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για την ελευθερία, όχι γιατί πεινούσαν ή γιατί επεδίωκαν να βελτιώσουν, όπως λέμε σήμερα, το βιωτικό τους επίπεδο, αλλά γιατί ασφιχτιούσαν ταπεινωμένοι κάτω από το σιγό της δουλείας που τους είχε επιβληθεί. Σήμερα δυστυχώς δεχόμεθα διαμαρτύρητα την χαλκίδευση των προσωπικών ελευθεριών μας με την τεχνολογία και την πληροφορική, αρκεί να ευημερούμε οικονομικά. Ένας αόρατος εν πολλής ζυγός που μας επιβάλλεται με διάφορες μορφές και τον δεχόμεθα διαμαρτύρητα και ενίοτε ευχάριστα, γιατί μας προσφέρει ανέσεις και πλεονεκτήματα στην υλική ευημερία μας. Το ίδιο ισχύει και για τις πρόοδους της επιστήμης. Οι επεμβάσεις της βιοτεχνολογίας υπόσχονται να μας απαλλάξουν από ασθένειες και να μας χαρίσουν μακροβιότητα. Μπορεί οι επεμβάσεις αυτές της επιστήμης στα ανθρώπινα γονίδια, η κλωνοποίηση του ανθρώπου και άλλα παρόμοια να υπόσχονται πολλά. Ταυτόχρονα όμως απειλούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του προσώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι παράλληλα με τη ραγδαία πρόοδο της επιστήμης αναπτύσσεται σήμερα και η βιοηθική. Κάτι δεν πάει καλά στο σύγχρονο πολιτισμό μας. Η υπερβολική προσκόλλησή μας στην ατομική ευημερία θέτει σήμερα σε κίνδυνο την ελευθερία για την οποία έχυσαν το αίμα τους οι προγονείς μας. Αυτή την ελευθερία που ήλθε να μας χαρίσει ο Χριστός, την ελευθερία από την προσχώρηση στην φύλαυτη ευημερία μας, την ελευθερία που μας απελευθερώνει από το φόβο του θανάτου. Έτσι, η φετινή επέτειος αποκαλύπτει σε εμάς τους νεότερους μία αλήθεια που εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξος. Αν θέλει κανείς να ζήσει αληθινά, πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Ο Χριστός επάντησε τον θάνατο θανάτο για να σώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία των παθών και της αμαρτίας. Ομοίως και οι μάρτυρες και οι όσοι της Εκκλησίας μας και οι ήρωες του γένους μας, μιμούμενοι τον Σωτήρα, ζουν αιώνια γιατί απελευθερώθηκαν από την φύλαυτη προσκόλληση στην ατομικότητά τους. Εάν μη ο κόκκος του ή του πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο λόγος αυτός του Κυρίου, που σαφώς αναφέρεται στο Σταυρό και την Ανάσταση, έγινε πράξη από τους Αγίους Εκκλησίας μας και τους προγόνους μας, τους αγωνιστές της ελευθερίας. Έχουν πολύ βάθος τα λόγια αυτά. Όσο πιο πολύ γατσώνεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και περιχαρακώνεται στα ατομικά του δικαιώματα, τόσο πιο πολύ παραδίδεται στον θάνατο και στην ανυπαρξία. Η ζωή υπάρχει μόνο όταν μοιράζεται και φθήνει και αφανίζεται. Η ζωή είναι κοινωνία. Αξίζει μόνο όταν προσφέρεται. Η ζωή είναι αγάπη και η αγάπη ουσιδίτα εαυτής. Αυτό αποτελεί την πεμπτουσία του Ευαγγελίου και αυτό και μόνο μπορεί να αποδείξει ότι η θυσία για τους άλλους δεν είναι παραλογισμός, αλλά πορεία προς την αιώνια ζωή. Μόνον όποιος αγαπά βρίσκει απόλυτα λογικό το να προσφέρει την δική του ζωή, προκειμένου να υπάρχει αυτός που αγαπά. Στην αγάπη η ζωή και η ύπαρξη δεν πηγάζει από μέσα μας, αλλά από εκείνον που αγαπούμε. Έτσι, όταν προσφέρουμε τη ζωή μας για να ζήσει ο άλλος, τελικά ζούμε και εμείς, αφού η ζωή μας πηγάζει από τη ζωή του άλλου.
Με τη λογική αυτή κατανοούμε αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ή αυτό που γράφει αλλού, αποθάνεται γάρ, και η ζωή μον κέκρυπτε εν το Χριστό εν το Θεό. Συν το Χριστό εν το Θεό. Αυτή η υπέρβαση της εγωκεντρικότητας, το άλμα προς το, από το εγώ προς το εσύ, είναι η ουσία της αγιότητος και του ηρωισμού και με το πνεύμα αυτό εξέθρεψε τα τέκνα της η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ώστε να μην υπολογίζουν το θάνατο, αλλά να αγωνίζονται για την ελευθερία, για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Σεμνύνεται η Εκκλησία, διότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας συνέβαλε για να διατηρηθεί αναμένη και άσβεστη η φλόγα της πίστεως στον Χριστό και της αγάπης για την πατρίδα. Έτσι εξακολούθησε να παραμένει ζωντανό το πνεύμα της Ρωμιοσύνης ως παράδοση και πολιτισμός, ως πορεία προς τον αγιασμό και τη θέωση, ως έκφραση αξιοπρέπειας και ρωμαϊκού φρονήματος. Ο αγώνας των προγόνων μας ήταν υπερπίστεως και πατρίδος. Έκανε το όνειρο πραγματικότητα το 1821. Στην ανάμνηση αυτού του εξαιρετικού γεγονότος αφιερώνονται και οι επαιτειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τιμόμενο σήμερα πρόσωπο τον Ιερομάρτυρα Άγιο Κύριλο τον Έκτο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, μιας και πριν από 200 ακριβώς χρόνια απαγωνίστηκε στην Ανδριανούπολη στις 18 Απριλίου του 1821. Με την ευκαιρία αυτής της εφετινής επετείου, τιμούμε επί τη συμπληρώση 200 ετών απονέμονται συγχρόνως την προσήκουσα τιμή στη μνήμη όλων εκείνων που με το αίμα του μαρτυρίου τους πότισαν το δέντρο της ελευθερίας. Είναι καιρός να αναλάβουμε ως Έλληνες την ιστορία και τις τύχες του τόπου μας στα χέρια μας. Γι' αυτό χρειάζεται όμως να έχουμε, όπως οι προγονείς μας, πίστη ακράδαντη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. Και τα δύο βεβαίως αυτά απαιτούν θυσίες. Με εφόδιο την πίστη και τα ιδανικά και τις αξίες τους γένους, ας δώσουμε αγαπητοί νέους σύμμετρους αγώνες για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για την πρόοδο και την ευημερία αυτού του τόπου. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδα του μοντέλου της σωτηρίας που επαγγέλλονται αυτοί που σήμερα κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των λαών. Διότι με δούριο ύπο τα υποκατάστατα της υλικοτεχνικής και μονόπλευρης οικονομικής αναπτύξεως επιχειρούν και πάλι να μας σκλαβώσουν και να κρατούν το πνεύμα και την ψυχή μας δέσμια των επιδιώξεών τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα ήθελα να δούμε το σχετικό βίντεο που έχει ετοιμάσει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε εποχές δίψας για αξίες και ιδανικά, τιμούμε αυτούς που πριν 200 χρόνια ονειρεύτηκαν μια ελεύθερη πατρίδα με πίστη, ιδανικά, αξιοπρέπεια και κοινωνική αλληλεγγύη. Την ώρα που η Ελλάδα αναζητά το μέλλον της, η Εκκλησία της Ελλάδος με 260 δράσεις, εκδόσεις, συνέδρια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κρατάει ζωντανή τη μνήμη και καλεί τα παιδιά και τους νέους να παραλάβουν τη σκυτάλη της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελπίδας για μια κοινωνία με οράματα και προοπτική. Εγώ θυμάμαι για να έχω μέλλον. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον ελογημότατο καθηγητή κύριο Ιωάννη Μπάκα ως πρόεδρο της πρώτης συνεδρίας να διευθύνει τις ανακοινώσεις και την συνεδρία και στη συνέχεια να παρακαλέσω, καθίστε κύριε καθηγητά, και στη συνέχεια να παρακαλέσω τον πατέρα Κύριλο Κολτσίδη, Ερχερατικό Επίτροπο Διδημοτήχου, να αναπτύξει το θέμα βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Πατριάρχου Κυρίλου του Έκτου, τον κύριο Ριζιώτη Εκπαιδευτικό με θέμα Άγιος Κύριλος ο Αδριανοπολίτης, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Κύριλος ο Έκτος, ερευνώντας τις πηγές για ένα νέο βιβλίο, και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, κύριο Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης, κύριο Άθιμου, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα
υμνογραφική προσέγγιση πρώτης ακολουθίας στον Άγιο Κύριλλο τον Έκτον. Το γενικό θέμα της σημερινής επιστημονικής ημερίδας μας είναι η Ιερομάρτης Κύριλλος ο Έκτος, 200 χρόνια από τον μαρτυρικό απαγωγισμό. Σας καλωσορίζω και πάλι όλους. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι πρόσωποι των αρχών της πόλης και της Θράκης, κυρίες και κύριοι, πριν αρχίσω την προεδρία μου σε αυτή τη συνεδρία, την πρώτη που αφορά τα προσωπογραφικά κυρίως και τις πληροφορίες που έχουμε από τις πηγές για την ζωή και τη δράση του μακαριστού Πατριάρχη Αγίου Κυρίλλου του Έκτου, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Άγιο Μαρονίας για την τιμή να παραστώ εκπρόσωπος της επαρχίας του, με την οποία συνδέομαι πνευματικά καθ' ό,τι αναγνώσεις της. Αλλά ευχαριστώ θερμά και τον Άγιο Διδημοτήχο και Οριστιάδος για την εκτίμησή του στο πρόσωπό μου και την τιμή να οργανώσω κατά δύναμη με τον πατέρα Κύριλλο την παρούσα ημερίδα και από τα χέρια του οποίου έλαβα τη χειροδυσία του αναγνώστη. Η ημερίδα μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πατριάρχη Κύριλλο τον Έκτο, τον Θρακιώτη, και είναι συγκυρία ευτυχής με τον εορτασμό των 200 ετών, το μαρτυρικό του θάνατο και την έναρξη της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Ο Πατριάρχης Κύριλλος στάθηκε στο γένος ως πατέρας, όχι μόνο γιατί έγινε Πατριάρχης, αλλά γιατί μελετώντας κανείς τη ζωή και το έργο του, όπως θα ακούσουμε στις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, θα διαπιστώσουμε ότι ο Κύριλλος εντάσσεται στους νέους πατέρες της Εκκλησίας μας. Συγγραφέας, διδακτικός, ασκητικός στη ζωή, ταπεινός στους τρόπους. Ένας πράγματι όσιος. Θα μπορούσε σαν τον Παύλο να πει: τώρα μου λείπει ο Στέφανος και ήρθε με το μαρτύριό του. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Κύριλλο για την πρώτη εισήγηση της συνεδρίας μας με θέμα βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου. Πατέρα Κύριλλε, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Στα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς, τότε που ο Οθωμανός ήταν αφέντης στη ζωή και την περιουσία των Ελλήνων, φάρη φωτεινή φώτιζαν τις σκέψεις και δάδες τέρμαιναν τις παγωμένες καρδιές των σκλαβωμένων. Φάρη και δάδες ήταν οι εκκλησίες και τα ελληνικά σχολεία. Θέρμαιναν και φώτιζαν γιατί μέσα τους έκαιγε η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η άσβεστη φλόγα των Ρωμιών, των κληρικών και των δασκάλων του γένους, που έδιναν και το αίμα τους για να μην σβήσουν αυτοί οι φάροι και αυτές οι δάδες. Ένας από αυτούς τους κληρικούς είναι και ο προκάτοχος του Εθνοιερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος, γέννημα και θρέμα της Αδριανουπόλεως. Ο Ιερομάρτης Κύριλλος ο Έκτος, γεννημένος περί το 1769-1770 στην Αδριανούπολη, με κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Σερπετζόγλου, τουρκική απόδοση του επωνύμου Μελικρατίδης και μεγαλωμένος από μία μικρομεσαία οικογένεια, ανελήφθη στα ύπατα εκκλησιαστικά αξιώματα και χωρίς να το επιδιώξει, εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Υπηρέτησε από τη θέση αυτή με ζήλο και αυτοθυσία την Εκκλησία και το γένος έως τις παραμονές της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1813-1818. Γόνος ευσεβών γονέων του Βασιλείου και της Μοσχονής, η Ζαπφύρας, πρωτότοκος υιός τους με τρεις ακόμη αδελφές. Διακρίθηκε πολύ νωρίς για την φιλομάθεια και το ήθος του. Φίτησε στην περίφημη ελληνική σχολή της Αδριανουπόλεως, όπου διδάχθηκε τα ελληνικά γράμματα από σπουδαίους καθηγητές της σχολής, που λειτουργούσε τότε υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου του Κόου και του μοναχού Ιωακήμ Ιβυρίτη. Ο τότε Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Καλλίνικος, εκτιμώντας το ήθος και τα πνευματικά του χαρίσματα, αναλαμβάνει τα έξοδα της μαθητείας του. Ως προστατευόμενος του Μητροπολίτου, χειροτονείται διάκονος το 1791, με τον ονομαστής Κύριλλος. Όταν ο Μητροπολίτης Καλλίνικος μετετέθη το 1792 στη Μητρόπολη Νικαίας, ο τότε διάκονος Κύριλλος τον ακολουθεί. Εκεί ο νεαρός κληρικός αρχίζει τη συγγραφή της Ιερογραφικής Αρμονίας, που περιέχει έμετρα ποιήματα του Θεοδόρου, του Πτωχοπρόδρομου, και του Γεωργίου του Πισίδου και του Νικηφόρου Ξανθοπούλου.
Το έργο εκτίθεται αργότερα από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο το 1802 και αφιερώνεται από τον συγγραφέα του στον ωστόσο εκλεγέντα γέροντά του Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικο. Όταν ο Καλλίνικος ανέρχεται στον Πατριαρχικό Θρόνο το 1801, παραλαμβάνει μαζί του τον Διάκονο Κύριλο στην υπηρεσία του Πατριαρχείου. Αποδεχόμενος ο Πατριάρχης στη συνέχεια αίτημα του Μητροπολίτου Εφέσου Σαμουήλ που αναζητά καλόν διάκονο και γραμματέα. Ο Κύριλλος αποστέλλεται στην Έφεσο, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα και αρχιδιακόνου. Όταν αργότερο ο Μητροπολίτης Εφέσου Σαμουήλ εκκινήθη, τότε μετακαλείται και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όπου διορίζεται μέγας αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης τότε εμπιστεύεται τον αρχιδιάκονο Κύριλλο την ανασύσταση της μεγάλης του γένους σχολής, η οποία με σουλτανική άδεια και την χορηγία του φιλογενούς Δημητρίου Μουρούζη εγκαθίσταται στην ξηροκρίνη του Βοσπόρου, του Ρούτσεσμέ, και άρχισε η λειτουργία της επί των ημερών της Πατριαρχικής Θητείας του Καλλινίκου. Παράλληλα, ο Κύριλλος αναλαμβάνει τη διακονία του λόγου στον Πατριαρχικό Άμβονα, αποσπώντας το θαυμασμό της Παναγιώτικης Κοινωνίας. Οι ομιλίες του αυτές αποτελούν το στολίδι της Θείας Λειτουργίας και είναι γεμάτες από νοήματα που με γλυκύτητα αγκαλιάζουν και ζεσταίνουν τις καρδιές των σκλαβωμένων Ελλήνων. Το κήρυγμά του, η εργατικότητά του, οι αγαθοεργίες και η δράση του τον κάνουν σεβαστό και αγαπητό σε όλη την ιεραρχία και σε όλους τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης. Όταν εγείρευσε ο Μητροπολιτικός Θρόνος στο Εικόνιο, εκλέγεται παμψηφή Μητροπολίτης Εικονίου το Σεπτέμβριο του 1803 και ο Πατριάρχης Καλλίνικος τον χειροτονεί επίσκοπο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Κατασταθής Μητροπολίτης Εικονίου, υπηρετεί με αυταπάρνηση και επιτυχία στην ευαίσθητη αυτή θέση για 7 χρόνια. Αναλαμβάνει καθήκοντα στην πιο δύσκολη ίσως επαρχία του θρόνου, σε εποχή που το πίμνιο είναι τρομοκρατημένο από τους εξισλαμισμούς και οι χριστιανοί δεν ομιλούν πια την ελληνική γλώσσα. Η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας για τον Κύριλλο ήταν ένα ακόμη εφόδιο για την επιτυχία του στο Εικόνιο. Έχοντας το χάρισμα να ομιλεί και να κηρύττει, απέσπασε σύντομα την αγάπη του ποιμνίου του, συγχρόνως ον άριστος γνώστης της τουρκικής γλώσσας και έχοντας χάρισμα επικοινωνιακό, απέσπασε από τις Οθωμανικές αρχές τον σεβασμό και την εκτίμηση. Επιδιορθώνει κατεστραμμένους ναούς, καταγράφει αρχαιοελληνικά μνημεία και επιτύμβιες στήλες, συλλέγει αρχαία νομίσματα, συμβουλεύει τους χωρικούς και τους πιστούς να μην τα πολλούν στους ξένους, συμβουλεύει τους χωρικούς, μεταφράζει το Ευαγγέλιο στα τουρκικά και τυπώνεται με ελληνικά γράμματα, τα λεγόμενα καραμαλίδικα, για να κατανοούν οι πιστοί το περιεχόμενό του. Ο Μητροπολίτης Κύριλλος, έχοντα το τάλαντο του υμνογράφου και του μουσικού, συγγράφει τον βίο και συντάσσει το πολιτίκιο των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, που κατήγονται από το Εικόνιο. Η λογική Χριστού Αμνάς Ιουλίτα, συντριετή αμνό αυτή στο Κυρίκο, δικαστικού προβήματος παρέστησαν, εφθαρσός κηρύττοντες την Χριστόνιμον κλίση, ουδόλως επτοήθησαν απειλάς των τυράννων, και στεφιφόρην είναι εν ουρανής, αγαλιώνται Χριστό παριστάμενη. Επίσης, συντάσσει τον χορογραφικό πίνακα της τοπαρχίας του Εικονίου, δηλαδή τον χάρτη της περιοχής, ο οποίος είναι ιδιόχειρος και στην ιστορική περιγραφή της τοπαρχίας Εικονίου, την οποία θα συμπληρώσει αργότερα ως Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως, προσθέτοντας σε αυτήν την ιστορική περιγραφή της Ανδριανούπολης και της ευρύτερης περιοχής της. Ο χάρτης τυπώθηκε το 1812 στη Βιέννη. Μετά από θεοφιλή επταετή διακονία στη Μητρόπολη Εικονίου, εκλέγεται Μητροπολίτης της γενέτειράς του, της Ανδριανούπολης, το 1810. Η Ανδριανού, όπως και ο ίδιος αποκαλούσε την Ανδριανούπολη, τον υποδέχεται με δέουσες τιμές. Σε Μητρόπολη με πλούσια ελληνική παιδεία, ο νέος Μητροπολίτης εργάζεται δραστήρια σε όλους τους τομείς. Κηρύττει, μελετά, συγγράφει, συμβουλεύει τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό, εψυχώνει τους δοκιμαζομένους και εμπερίστατους, ενδυναμώνει τον εθνικό παλμό και την χριστιανική πίστη. Κοντά του έχει πολύτιμο συνεργάτη και βοηθό του τον αρχιδιάκονο Γρηγόριο τον Βυζάντιο από τον Εωχώρη της Κωνσταντινουπόλεως, αδελφό κατά σάρκα του νεομάρτυρος Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, ο οποίος αργότερα Γρηγόριος εξελέγει Μητροπολίτη στη Βεριουπόλεως και Στρομνίτσης,
1818-1830 και στη συνέχεια Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως 1830-1840. Μετά την παρέτηση του Πατριάρχου Ιερεμίου του Τετάρτου 1890-1813 και ενώ ο Κύριλλος ευρίσκεται στην επαρχία του, πληροφορείται για την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Μάρτιο του 1813. Αρχικά αρνείται. Με δεύτερη όμως επιστολή που υπογράφουν όχι μόνο οι συνοδικοί αρχιερείς, αλλά και ο Μέγας Διερμηνεύς, Ιάκουβος Αργυρόπουλος, ο Μέγας Λογοθέτης Αλέξανδρος Μάνος, ο Καποκεχαγιάς της Αυθεντίας Ουγγροβλαχίας, Ιωάννης Ρωσέτος, ο Καποκεχαγιάς της Αυθεντίας Μολδοβλαχίας, Στέφανος Μποχορίδης, ο Δημητρός Σχοινάς, ο Στέλνικος της Θεσσαλίας και ο Θεόδωρος Ρήγος Δραγουμάνος, καθώς και άλλα επίλεκτα μέλη της φαναριώτικης κοινωνίας, έρηθης επιφυλάξης του και αποδεχόμενος τελικά την εκλογή, ενθρονίζεται επίσημα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στις 17 Απριλίου του ιδίου έτους. Πρώτο μέλημά του ήταν εκλογή αξίου και ικανού διαδόχου του στη Μητρόπολη Ανδρινοπόλεως, όπου εκλέγεται ο Λόγιος Δωρόθεος Πρόιος, 1813-1821. Δεύτερο και κύριο μέλημά του ήταν η πρόοδος της μεγάλης του γένους σχολής, η διερεύνηση του κύκλου των διδασκομένων μαθημάτων και η στελέχωσή της με ικανό διδακτικό προσωπικό. Κύρια επιδίωξή του ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους Ρωμιούς, απανταχού της αυτοκρατορίας και η λειτουργία ελληνικών σχολείων σε πόλεις και κομοπόλεις. Ενδιαφέρθηκε επίσης για την ανατύπωση και διατύπωση αρχαίων ελληνικών κειμένων και προέβησε εκδόσεις κειμένων με θεολογικό περιεχόμενο. Το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, που είχε ιδρύσει το 1627 ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης και ανασυγκρότησε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος το 1797, ανακαινίστηκε και εμπλουτίστηκε με νέα τεχνολογία. Οι προσπάθειες του Κυρίλλου του Έκτου για την ανάπτυξη και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας δεν σταματούσαν στη λειτουργία ελληνικών σχολείων. Πολλοί ήσαν οι νέοι που με υποτροφία του Πατριάρχη ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στη μεγάλη του γένου σχολής και άλλοι τις σπουδές τους στην Αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Καραθεοδωρή από το Ποσνοχώρι της Αδριανούπολης, ιατρός, φιλόσοφος, μέγας λογοθέτης της υψηλής πύλης και μέγας εφεργέτης του γένους και της παιδείας. Ανακήρυξε πολλές μονές σταυροπηγιακές, διαφύλαξε τα προνόμια τους, υπερασπίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία. Το κοινωνικό του έργο ήταν επίσης πολύπλευρο. Με παρεμβάσεις του στο οικογενειακό δίκαιο, ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούσαν το θεσμό της Πρίκας, διελευκάνθησαν οι όροι τέλεσης του μυστηρίου του γάμου και απογορεύθη να συνάπτονται συνοικές ανάμεσα σε συγγενείς πέμπτου βαθμού. Διέθεσε το προσκύνημα με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Σούδας, προκειμένου με τις προσόδους του να ενισχύονται φιλανθρωπικά καταστήματα. Οργάνωσε λεπροκομεία, ενίσχυσε οικονομικά την ανέγερση εκκλησιών και διευθέτησε πολλά από τα χρέη τους. Μερίμνησε παράλληλα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Πατριαρχείου. Τέλος, με κανονισμούς, τακτοποίησε την εύρυθμη λειτουργία των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Ως άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής, ο Κύριλλος ο Έκτος ενδιαφέρθηκε για την διάδοσή της. Με πατριαρχική προτροπή, ο Μητροπολίτης Δυραχείου και μετέπειτα Μητροπολίτης Προύσης Χρύσανθος, ο Πρωτοψάλτης Γρηγόριος Λεβίτης και ο Γεώργιος Κουρμούζιος, χαρτοφύλαξ και διευθυντής του Πατριαρχικού Τυπογραφείου και καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, ανέλαβαν το δύσκολο έργο της απλοποίησης της Βυζαντινής Μουσικής παύλα σημειολογίας. Το σύστημα αυτό της σημειολογίας και της Βυζαντινής Μουσικής ισχύει και σήμερα. Ο Κύριλλος ο Έκτος, εκτιμώντας τη σημασία αυτού του εγχειρήματος, ιδρύει το 1815 Μουσική Σχολή της Νέας Βυζαντινής Τεχνολογίας και Μουσικής Μεθόδου, με καθηγητές τους τρεις παραπάνω. Το 1818 η νέα μέθοδος σημειολογίας της Βυζαντινής Μουσικής εγκρίνεται από την Εκκλησία και τίθεται σε κοινή χρήση. Η διδασκαλία στη Μουσική Σχολή ήταν διετής και οι τελειόφοιτοι έπαιρναν δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Παρά τα βεβαρημένα καθήκοντά του, συνεχίζει τη σύνθετη να συνθέτει υμνολογικά έργα όπως το Πολιτίκιο της Αγίας Τέκλας. Θείου Κήρυκος διδασκαλίας, πόθο κτίστου σου αναφλεχθήσα, των γεϊρών ως ρεόντων η λόγη σας και σε αυτή ιερών καλλιέργημα. Το Θεό δούσα ποινών κατετόλμη σας, Θέκλα ένδοξε, Παύλου του Θείου συνέκτημε.
το σώνιν θείον Χριστόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και το κοντάκιον της Συνδίκτου, το 1813. Ο αρήτος σύμπαντα δημιουργήσα σοφία και καιρούς ο θέμενος εν δι' αυτού εξουσία, δώρησε το φιλοχρίστο λαό σου νίκας. Έτους δε, τα στε εισόδους και τα εξόδους, ευλογήσες κατευθύνων ημών τα έργα προστίων σου θέλημα. Ο Πατριάρχης Κυρίλλος ο Έκτος, με το διορετικό του πνεύμα διείδε ότι στους δύσκολους εκείνους χρόνους απαιτείται η ενότητα των χριστιανών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους βίαιους εξισλαμισμούς. Προς το σκοπό αυτόν προχώρησε σε σχετικές συνεννοήσεις με τον Ανδριανοπολίτη επίσης Πατριάρχη των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης, Μπογός Παύλο. Η εκθρόνησή του όμως διέκοψε κάθε προσπάθεια περαιτέρω προώθησης των διαχριστιανικών σχέσεων. Η περίοδος της Πατριαρχίας του συμπίπτει με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και την μίηση σε αυτήν δημογερόντων, προεστώτων και μεγαλεμπόρων. Οι Οθωμανοί είχαν υποψίες ότι κάποιες ομάδες υποκινούσαν αυτές τις διαδικασίες και όπως συνέβαινε στις υποψίες και στις αρνητικές πληροφορίες που είχαν, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες ήταν ο πρώτος στόχος. Σημειωτέων ότι ένα ακόμη κίνητρο για την εναλλαγή των Πατριαρχών από τους Οθωμανούς ήταν και ο χρηματισμός τους. Καθώς κάθε εκλογή οι Πατριάρχοι συνοδεύονταν με δώρα και οικονομικές συναλλαγές, ο Πατριάρχης Κύριλλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί κάτω από αυτό το κλίμα. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1818 ανακοινώνει την παραίτησή του από τον Πατριαρχικό θρόνο με μία επιστολή, όπου εκτίθεται οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και συγχρόνως κάνει ένα σύντομο απολογισμό του έργου και της προσφοράς του στην Εκκλησία. Αποπακρύθηκε από τον θρόνο με τόπο εξορίας τη γενέτειρά του την Αδριανούπολη. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, το όνομα του Πατριάρχη συμπεριλήφθη στο διάταγμα του Σουλτάνου, με το οποίο εδίδεται η εντολή να εκτελεστούν περί τους 30 ιερωμένους και προύχοντες της Αδριανούπολης. Το φυρμάνι με το οποίο κατηγορείται ότι είχε αναμειχθεί στην Επανάσταση εστάλει στον Νομάρχη Ανδριανουπόλεως. Παρά το γεγονός ότι ο Νομάρχης, ο οποίος εκτιμούσε τον Πατριάρχη, τον προσκάλεσε στο διοικητήριο, όπου τον υποδέχτηκε ψυχρά. Ενόησε αμέσως ο Κύριος τον σκοπό της προσκλήσεως και ενθάρρυνε τον διοικητή να προχωρήσει. Κατόπιν ο Πατριάρχης αποδέχθηκε την διαταγή και αποχαιρέτησε τον διοικητή. Στην αυλή του διοικητηρίου, τον περικύκλωσε σπήρα γενιτσάρων και τον οδήγησαν μέσω της αγοράς στη Μητρόπολη. Φθάνοντας στη Μητρόπολη, αντίκρισε τα ακέφαλα σώματα του πρωτοσυγγέλου Θεοκλήτου και του συγγέλου ιερομονάχου Ιακώβου Αρζουμάβλου, το αίμα των οποίων είχε πλημμυρίσει τη Μητρόπολη. Δάκρυα ανέβλησαν από τα μάτια του Πατριάρχη από το θέαμα. Δεν δήλωσε όμως, αλλά ατάραχος προσευχήθηκε στα γόνατα μπροστά στην θύρα της Μητροπόλεως. Οι Δήμοι πέρασαν τον βρόχο στο λαιμό του Πατριάρχη, τον οποίον είχαν δέσει σε ένα παράθυρο της Μητροπόλεως. Ξαφνικά το σκηνή κόπηκε, έπεσε ανέστητος και χτύπησε το κεφάλι του στον λίθο που χρησίμευε για την ανάβαση των Μητροπολιτών στα άλογα. Λίμνη αίματος σχηματίστηκε και μεγάλη ταραχή προξένησε στο πλήθος το γεγονός. Μία Οθωμανή μάλιστα εγκυμονούσα που ήταν παρούσα, τρόμαξε, έπεσε και μετά απέθανε. Οι Δήμοι, για να ολοκληρώσουν το εγκληματικό έργο τους, πέρασαν άλλο βρόχο στον Πατριάρχη και τον αποτελείωσαν. Με αυτόν τον τραγικό τρόπο βρίσκει μαρτυρικό θάνατο διαπαγχωνισμού στις 18 Απριλίου του 1821, ημέρα Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, όπου παρέδωσε το πνεύμα του ο Άγιος. Παρέμεινε εκεί κρεμασμένος επί τριήμερο και τη νύχτα φως περιέβαλε το πτώμα του. Κατόπιν παρεδόθη στους Εβραίους, οι οποίοι, αφού τον έσυραν στα καλτερίμια της πόλης, έριψαν το κουφάρι του στον ποταμό Εύρο, η Μαρίτσα. Το άτοφο σώμα του Πατριάρχη πρώτα στάθηκε στους υδρόμυλους του ελληνικού βοσνοχωρίου. Οι κάτοικοι αποφάσισαν να ανασύρουν το σώμα, αλλά οι κάτοικοι του διπλανού χωριού Αχίρκιοι, φοβούμενοι, εμπόδισαν τους βοσνοχωρίτες. Το λείψαν ωστόσο παρασύρθηκε από το ορμητικό ρεύμα του Εύρου και εκβράστηκε σε όχθη του πλημμυρισμένου ποταμού κοντά στο χωριό Πίθιο, ευσεβής χριστιανός, στις 30 Απριλίου ονόματι Χρήστος Αργυρίου ή Μισχέτογλους, τουρκική εκφορά του επωνύμου, περισυνέληξε το σκήνομα του Πατριάρχη και το έθαψε κρυφά στην αυλή του
στο σπίτι, στο πίθιο. 13 χρόνια παρέμεινε θαμμένο το λείψανο του Πατριάρχη Κυρίλου του Έκτου στο σπίτι του Χρήστου Αργυρίου στο πίθιο. Ορισμένοι από την οικογένεια και άλλοι κοντινοί συγγενείς είδαν τον Πατριάρχη στον ύπνο τους και άλλοι στον ξύπνο τους. Μιλούν για θαύματα και θεωρούν ότι είναι ο Άγιος τους, ο προστάτης της περιοχής. Όταν εξομαλύθηκε η κατάσταση, ο Χρήστος Αργυρίου εξομολογήθη το γεγονός τον τότε Μητροπολίτη του Διδημοτήχου, ο οποίος στη συνέχεια με επιστολή ενημέρωσε τον τότε Μητροπολίτη Αδρινοπόλεως Γρηγόριο Βυζάντιο 1830-1840 και το αποκαλύπτει το μυστικό του τάφου. Το 1834 ο Μητροπολίτης Γρηγόριος προσωπικά φροντίζει για την εκταφή των Ιερών Λειψάνων, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στη Μητρόπολη της Αδριανούπολης. Έκτοτε, την Κυριακή του Θωμά, στο Μητροπολιτικό Ναό της Αδριανουπόλεως ετελείται το μνημόσυνο του Πατριάρχη. Ο Χρήστος Αργυρίου και η οικογένειά του θεωρούν ευλογία το γεγονός ότι ο Πατριάρχης ετάφει στο πίθιο και χτίζουν εικονοστάση με ακίνητο καντήλι στο σημείο που ευρίσκεται ο τάφος. Ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος θεωρείται πλέον προστάτης της Αδριανούπολης και του πιθίου και της ευρύτερης περιοχής Δημοτήχου, καθώς οι αναφορές για τα θαύματά του πυκνώνουν. Ο τάφος του Αγίου θεωρείται τόπος ιερός, αλλά και η ευλάβεια προς τον Ιερομάρτυρα Πατριάρχη ξεπερνά τα στενά όρια της περιοχής. Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Γρηγόριος τοποθέτησε τα λείψανα σε θήκη, λάρνακα και τα φύλαξε σε παρεκκλήση του Μητροπολιτικού Ναού, όπου υπήρχαν και τα άλλα προσωπικά είδη του Πατριάρχη, όπως άμφια, επιμάνικα, σταυρός, ευλογίες και μήτρα. Εκείνος κράτησε ως ευλογία μικρό τεμάχιο λειψάνου, το οποίο έφερε εν είδη εγκολπίου και το οποίο παρέδωσε στη Μονή Βατοπεδίου, όπου εκοιμήθη ως εφησυχάζον το 1860. Το 1920, όταν ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Αδριανούπολη, πραγματοποιήθηκε πάντημο μνημόσυνο για τον Πατριάρχη Κύριλλο και ανοίχθηκε μετά από 100 σχεδόν χρόνια το παράθυρο της Μητροπόλεως, από το κυκλίδωμα του οποίου απεικονίστηκε ο Πατριάρχης. Τα οστά του Εθνομάρτυρα Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου, επί δεκαετίας εφυλάσσοντος σε παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως, μέχρι το 1922, μαζί με τα βαρύτιμα άμφια του. Με τη μικρασιατική καταστροφή, ο τότε Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος Βαρβάκης, 1910-1931, τον Οκτώβριο του 1822, απεκόμισε τα ιερά κοιμήλια και τα λείψανα του Πατριάρχου, τα οποία παρεδόθησαν στην Αθήνα. Ωστόσο, από τη μεταφορά του στην Αθήνα, στο Ταμείο Ανταλλαξίμων και εντεύθεν αγνοείται η τύχη των λειψάνων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ανευρέσεώς τους. Αντίθετα, σώζονται τα επιμάνικα, το πετραχύλι, ο σταυρός ευλογίας του Πατριάρχου Κυρίλλου, που παρεδόθησαν στο Λογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Ορεστιάδος. Η μήτρα του Πατριάρχου παραμένει στο Μουσείο Μπενάκη. Η Ορεστιάδα, τα νεότερα χρόνια ως συνέχεια της Αδριανούπολης, εις αναγνώριση της προσφοράς και της θυσίας του Πατριάρχη Κυρίλλου, έστησε Αδριάντα στην κεντρική πλατεία της πόλεως. Από το 1970 είχαν ξεκινήσει οι ενέργειες να τιμηθεί ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος. Η απομάκρυση του Μητροπολίτου Διδημοτήχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνου 1957-1974 είχε ως συνέπεια την αποτελμάτωση της τοποθετήσεως του Αδριάντος. Ο διάδοχός του, Μητροπολίτης Δημοτήχου και Ερωστιάδος Αγαθάγγελος 1974-1985, λαμβάνοντας γνώση του θέματος, ανέλαβε νέα πρωτοβουλία και με συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή ανέλαβαν τη φιλοτέχνηση Αδριάντα του Πατριάρχη, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στις 3 Ιουνίου του 1981. Το 1989, με μέρημνα του μακαριστού Μητροπολίτου Δημοτήχου Κυρού Νικηφόρου, 1988-2009, εινήχθη ο τάφος του Πατριάρχη. Στο πίθιο και άρρητη ευωδία εξεχήθη με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να επαναλάβουν ότι θαυμαστός ο Θεός εξαγήγησε αυτού. Η καταχώρηση του ονόματος του Ιερομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου στις αγιοταφικές δέλτους της Εκκλησίας εγένετο προτάσει του Μητροπολίτου Δημοτήχου και Ορεστιάδος Κυρού Νικηφόρου με την υπαριθμό 2.557 εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 8 Ιουλίου 1993. Ακολουθία του Αγίου συνέταξε αρχικά ο Ιάκωβος Νεοσκητιώτης, με προτροπή του Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως Γρηγορίου, μαθητού του Αγίου Κυρίλλου του Έκτου, ο οποίος τότε εφησύχαζε στη Βατοπεδινή Σκήτη. Η συλλογή των χειρογράφων, των κοιμηλίων,
μεταξύ των οποίων και απότμημα των Ιερών Λειψάνων του Ιερομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλου και των εντύπων του Γρηγορίου βρίσκεται σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου, καθώς και η σφραγίδα του. Αργότερα, ακολουθία και παρακλητικό κανόνα εις τον ένδοξον Ιερομάρτυρα Κύριλλον τον Έκτον, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, συνέγραψε ο υμνογράφος Καράλαμπος Μπούσιας, η οποία εκδόθηκε από την, υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Η ακολουθία εγκρίθηκε κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας του Κουμπανικού Έργου, υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την 14η Ιουλίου 1998 και η οποία πρόσφατα επανεκδίδεται υπό της Αποστολικής Διακονίας. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται την Κυριακή του Θωμά στο Πίθιο, ενώ στην Οριστιάδα τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ τον πατέρα Κυρίλλο και εδώ θέλω να σημειώσω ότι ο πατέρας Κυρίλλος υπήρξε φοιτητής μου και εκπώνησε μαζί μου την μεταπτυχία και την εργασία και χαίρομαι ως δάσκαλός του για την εξέλιξή του έτσι, με την όμορφη εισήγησή του. Θα παρακαλώσω τον κύριο Γεώργιο Ρυζιώτη να εισηγηθεί. Με θέμα, η ανακοίνωση που έχει θέμα Άγιος Κύριλλος ο Αδριανοπολίτης, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, Κύριλλος ο Έκτος, ερευνώντας τις πηγές για ένα νέο βιβλίο. Κύριε Ριζιώτη, θα σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Ο Άγιος Κύριλλος, γέννημα θρέμα της Αδριανούπολης, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που συνδύαζε βαθιά αγάπη και προσήλωση στη χριστιανική πίστη, αλλά και στον ελληνισμό. Οξύνους και διαλεκτικός, κατάφερε να ξεπερνά τον εαυτό του και από συντηρητικός στα της Ορθοδοξίας να γίνεται πρωτοπόρος και καινοτόμος. Αυτό συνέβαινε διότι πίστευε πολύ στο διάλογο, στην επιχειρηματολογία, άκουγε και έτσι διαμόρφωνε άποψη. Σε όλη τη ζωή στηρίχθηκε πάνω στα πιστεύω του. Έδωσε τη ζωή του για αυτά και κατέστη ιερομάρτυρας, Άγιος. Σήμερα πολλοί μιλάνε και αρκετοί ερεύνησαν, έγραψαν και γράφουν γι' αυτό. Το ίδιο έκανα και εγώ, μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον έρευνα σε βιβλία, με πρώτο το βιβλίο του 1986 του μακαριστού συμπολίτη μας Τσονίδη Χρήστου, με τίτλο «Κύριλλος ο Έκτος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης». Και κατόπιν με έρευνα στο Πατριαρχείο, στην Κάλκη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Άγιον Όρος. Σκοπός της έρευνάς μου ήταν να ψάξω τις πηγές, τις πρώτες μαρτυρίες για τον Άγιο Κύριλλο. Το αποτέλεσμα είναι το βιβλίο που γράψαμε με την κόρη μου, με τίτλο «Άγιος Κύριλλος ο Αδριανοπολίτης, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Κύριλλος ο Έκτος, η ζωή και το έργο του», του οποίου την πρώτη έκδοση ανέλαβε η Ιερά Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου, μετά από πρωτοβουλία και πρόταση του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δαμασκηνού. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν νέα στοιχεία, όπως το πραγματικό όνομα της μητέρας του Ζαφύρα και των αδελφών του, των τριών αδελφών του, της μεγαλύτερης του Εκατερίνης και των δύο μικροτέρων, Μοσχονής και Ζαφυρής. Αλλά και άλλα στοιχεία που δεν προβλήθηκαν, όπως και ένα πλούσιο παράρτημα. Ποιες είναι όμως αυτές οι πηγές, οι μαρτυρίες, από πού παίρνουμε πληροφορίες για αυτήν την εξέχουσα προσωπικότητα? Καταρχάς από πρόσωπα που έζησαν από κοντά τον Κύριλλο ή είχαν επαφή με αυτούς που τον έζησαν και άφησαν γραπτές μαρτυρίες. Αλλά και το ίδιο το έργο του Κυρίλλου, βιβλία, επιστολές κλπ. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Γρηγόριος, ο οποίος ιδιαίτερα αγαπούσε και τιμούσε τον πνευματικό του πατέρα. Το όνομά του πριν λάβει τη μοναχική κουρά ήταν Γεώργιος Βυζάντιος. Ήταν δε αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, προστάτου σήμερα της Μυτιλήνης. Ως αναγνώστης στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε τον Κύριλλο, τότε αρχιδιάκονο και αργότερα αρχιμαδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου.
Με το που έγινε ο Κύριλλος Μητροπολίτης Ικονίου το 1803, τον ακολούθησε ως διάκονος και έμεινε κοντά του μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πατριάρχης Κύριλλος τον έκανε Αρχιμανδρίτη και αργότερα Μητροπολίτη Τιβεριουπόλεως ή Στρομίτσης το 1818. Εδώ χώρισαν οι δρόμοι τους, αλλά όχι η καρδιακή και η εξαποστάσεως επαφή. Αυτός είναι που όταν έγινε Μητροπολίτης Αντριανοπόλεως 1830-1840, φρόντισε τον Αύγουστο του 1834, όπως ακούσαμε, να μεταφέρει τα οστά του Κυρίλλου στην Αντριανούπολη από τον Πύθυνο, όπου τα προστάτευσε η οικογένεια του Χρήστου Αργυρίου επί 13 χρόνια. Η ζωή, το έργο, η θυσία του Ιερομάρτυρα καταρχάς, αλλά και οι διηγήσεις πιθανών της οικογένειας του Χρήστου Αργυρίου για θαύματα, οδήγησαν τον Γρηγόριο να ζητήσει από τον ιατροδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Τζολάκουγλου το Λίμνιο να γράψει την ακολουθία του Κυρίλλου και ένα υπόμνημα, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1836, μόλις 15 χρόνια μετά το μαρτύριο του Ιεράρχη. Η ακολουθία συντάχθηκε με σκοπό την επίσημη αναγνώριση της αγιότητας του Κυρίλλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και με την πρόθεση να εκτυπωθεί. Σήμερα διασώζεται στην Ιερά Μεγή στη Μονή Πατοπεδίου ένα επαυξημένο ακριβές αντίγραφο της ακολουθίας και του μνήματος που έκανε το 1844, προφανώς κατά εντολή του Γρηγορίου που μόναζε εκεί, ο μοναχός Ιάκωβος. Η κασέλα με τα οστά φυλασσόταν στο Μητροπολιτικό Ναό της Αντριανούπολης μέχρι το 1922. Ο Γρηγόριος κράτησε ένα μικρό τεμάχιο των οστών σε επιστήθη λειψανοθήκη, όπως είπαμε, η οποία σήμερα βρίσκεται στο βατοπέδι και το έφερνε πάνω του. Το 1922, μετά τον ξεριζωμό της ελληνικής κοινότητας της Αντριανούπολης, η κασέλα συσκευάστηκε μαζί με άλλα κοιμήλια στα 70 κυβότια που έστειλαν προς φύλαξη οι δημογέροντες της πόλης, καταρχάς στο Διδημότυχο και από εκεί στην Αθήνα. Δυστυχώς, η πολύτιμη κασέλα εξαφανίστηκε. Και σήμερα μόνο το επιστήθιο του Γρηγορίου με το τεμάχιο διασώζει στο βατοπέδι, όπου εγκαταβίωσε από το 1840 και πέθανε εκεί. Δεύτερο πρόσωπο είναι ο διδάσκαλος Λόγιος Κωνσταντίνος Κούμας, τον οποίον ο Πατριάρχης Κύριλλος με επανειλημμένες επιστολές του επιμένοντας τον έπεισε να έρθει από τη σχολή της Σμύρνης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Αν και έμεινε για μικρό διάστημα, μία χρονιά, 1814-1815, γνώρισε πολύ καλά τον Άγιο και ελκύστηκε από την ακτινοβολία του. Είναι δε αυτός που έγραψε την πρώτη βιογραφία που έχουμε για τον Κύριλλο το 1832, κάνοντας λάθος την καταμέτρηση και αναφέροντάς τον ως Κύριλλο το Ζήτα στο μνημειώδης έργο του «Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων έως των ημερών του». Να σημειώσουμε ότι το 1832 ο Τόμας Γκόρντον είναι ο πρώτος ξένος ιστορικός που έγραψε ολοκληρωμένο δίτομο έργο, αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση και κάνει αναφορά στον απαρχονισμό του πρώην Πατριάρχη Κυρίλλου. Επίσης αναφορές για τον Πατριάρχη Κύριλλο κάνουν και ο ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων το 1860 και ο Σκοτσέζος Φίνλεϊ το 1861 στη δική του ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Το τρίτο πρόσωπο είναι ο διδάσκαλος ποιητής Ηλίας Τανταλίδης, ο οποίος έζησε κοντά στην οικογένεια του Στεφάνου Καραθεοδωρή 5 χρόνια, διδάσκοντας τα παιδιά του και του οποίου τη βιογραφία συνέγραψε το 1868. Ο Στέφανος Καραθεοδωρή ήταν εξαγιστίας, συγγενής με τον Κύριλλο, καθώς ο αδερφός του Κωνσταντίνος παντρεύτηκε την κόρη της μεγάλης αδερφής του Κυρίλλου Εκατερίνης. Στη βιογραφία λοιπόν του Στεφάνου περιλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες για τον Κύριλλο, που προέρχονται φυσικά από τους συγγενείς. Στηριζόμενοι στους προηγούμενους και στον Τανταλίδη, έγραψαν για τον Κύριλλο ο Κωνσταντίνος Σάθας το 1868 και ο Αναστάσιος Γούδας το 1869.
Τέταρτο πρόσωπο είναι ο γνωστός διδάσκαλος και ιστορογράφος ερευνητής Γιώργιος Λαμπουσιάδης, μία μορφή που μεθοδικά εργάστηκε τη συγγραφή πονημάτων που αναφέρονται στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αδριανού και στο πρόσωπά της, όπως του Ιγνατίου Σαράφογλου, επισκόπου Ναζιανζού, και του Κυρίλου. Και το μεν πρώτο πόνημά του δημοσιεύτηκε στην Εκκλησιαστική Αλήθεια το 1894, το δεύτερο όμως έμεινε στα χαρτιά, δίχως να ολοκληρωθεί. Τύχη αγαθή, σώθηκε και δημοσιεύτηκε το 1944 στα Θρακικά με τίτλο «Περί Κυρίλου του Έκτου». Αυτή η βιογραφία συμπληρώνεται και με τις καταγραφές κυρίως των τελευταίων ετών της ζωής του Κυρίλου και συγκεκριμένα του μαρτυρίου του από τους Παπασταμάτη Μπαμπαλίτη, Παρασχίδη και Χριστίδη που βρίσκουμε στα Θρακικά, στη Θρακική Επιτηρίδα και στο αρχείο του Θρακικού Λογοτεχνικού Θησαυρού. Το έργο του Κυρίλου. Αυτό που τον ανέδειξε ως ξεχωριστή, καινοτόμα και πρωτοπόρα προσωπικότητα. Πρώτα και κυρία ήταν η αποδοχή και διάδοση από τον ίδιο και παραπέρα τη σύνοδο της χρήσης της νέας μουσικής μεθόδου και η διάσωση διαμέσου αυτής όλου του εκκλησιαστικού ψαλτικού υλικού. Ο αποφασιστικός και ο διορατικός οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος, αφού πίστηκε για τη νέα μέθοδο, έδωσε την έγκρισή του ώστε μέσα στο 1814 να ολοκληρώσουν το έργο τους οι τρεις δάσκαλοι Χρύσανδος, Γρηγόριος και Θυμούζιος. Την 25η Νοεμβρίου 1815, με πατριαρχική και συνοδική εγκύκλια επιστολή και προκήρυξη, εξήγηλε την καθιέρωσή της και ταυτόχρονα την ίδρυση της γνωστής ως τρίτης πατριαρχικής μουσικής σχολής, η οποία λειτουργήσε έως το 1821. Επίσης, ως Μητροπολίτης Ικονίου, κατάφερε να προσεγγίσει τους τουρκόφωνους Έλληνες της περιοχής ως εξής. Κατά πρώτον, ο Κύριλλος έκανε τα κηρύγματά του κυρίως στην τουρκική γλώσσα, την οποία κατήχε άριστα για να τη γίνεται κατανοητός. Κατά δεύτερον, επισημοποίησε, θα λέγαμε, την γραφή της τουρκικής με ελληνικούς χαρακτήρες, καραμαλίδικα, κάτι που φυσικά και πολλοί Τούρκοι αποδέχτηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, άρχισε σιγά σιγά να εισάγει καταρχάς τους πιστούς στην ελληνική γραφή και από εκεί στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν προφανώς και η επανέκδοση το 1803 στην Κωνσταντινούπολη του πρώτου που βγήκε ποτέ καραμαλίδικου βιβλίου του 1718 με τον τίτλο «Απάνθισμα της Χριστιανικής Πίστεως». Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, είναι δίγλωσσο. Στη μια πλευρά είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και στην απέναντι στα καραμαλίδικα. Έτσι υποβοηθά και την εκμάθηση της ελληνικής. Δεύτερον, έχουν συμπεριληφθεί από τον συγγραφέα τα 20 κεφάλαια περί πίστεως, από το κείμενο επιστολή που έγραψε το 1453 ο Πατριάρχης Γενάδιος και το απευθύνει στον Αδριανοπολίτη Σουλτάνο Μωάμεθ τον Πορθητή. Ο Πατριάρχης Γενάδιος έγραψε την επιστολή του στην τουρκική γλώσσα, αλλά με ελληνικούς χαρακτήρες γράμματα, τα οποία γνώριζε ο Μωάμεθ, αφού τα διδάχτηκε από τη χριστιανή θετή του μητέρα Μάρα Βράνκοβιτς. Τρίτον, στο τέλος του βιβλίου έχει συμπεριληφθεί για πρώτη φορά ελληνοτουρκικό λεξικό και δύο διάλογοι. Αλλά και ως πατριάρχης συνέχισε να ενδιαφέρεται για την τόνωση της σκεπτικότητας του τουρκοφώνων Ορθοδόξων και την καλλιέργεια της καραμαλίδικης γραφής, ώστε διαμέσου αυτής να προσεγγίσουν την ελληνική γλώσσα. Απόδειξε αποτελεί η έγκριση έκδοσης περίπου μιας δεκάδας θεολογικών βιβλίων στην καραμαλίδικη γραφή, σε σύνολο 72 βιβλίων που εκδόθηκαν όλη την περίοδο από το 1718 έως το 1860, δηλαδή μέσα στα 157 χρόνια. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία, τη γεωγραφία και την αρχαιολογία. Συγκεκριμένα, κατέγραψε αρχαίες επιγραφές που είχε εντοπίσει σε περιοδία του στην ευρύτερη περιοχή της Εφέσου όταν ήταν Μητροπολίτης Ικονίου
Η εργασία του αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λόγιο Σερμής 15 Ιουνίου 1812, όταν ήταν Μητροπολίτης Αδριανούπολης. Αλλά κατέγραψε και την ίδια την περιοχή του εικονίου, όπως είπαμε, σε δύο συγγράμματα. Το χορογραφικό πίνακα της περιοχής του εικονίου που εκτυπώθηκε το 1812 στη Βιέννη με επιστασία άνθιμου γαζί και την ιστορική περιγραφή του πρωτοδοθέντος χορογραφικού πίνακος του εικονίου που εκδόθηκε το 1815 στην Κωνσταντινούπολη και είναι επεξήγηση του πίνακος και όπως είπαμε στο τέλος περιγράφεται, υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή της Αδριανούπολης και, των γύρω περιοχών της Θράκης. Τέλος, ως Πατριάρχης πληροφορούμενος ότι από το 1812 τα μέλη της εταιρείας των Φιλομούσων στην Αθήνα προσπαθούσαν να περισσώσουν ό,τι γίνεται, καθώς τα χρόνια αυτά η επιστήμη της αρχαιολογίας στην Ελλάδα και όχι μόνο είχε μεταβληθεί σε ληστεία, επιχειρεί την ίδρυση Πανελληνίου Μουσείου των Αρχαιοτήτων. Η δεύτερη μετά την Ορθοδοξία μεγάλη αγάπη του Κυρίλου ήταν η παιδεία. Έτσι ο αρχιδιάκονος ακόμη κατάφερε να πείσει το πνευματικό του πατέρα, Πατριάρχη Καλλίνικο, να απευθυνθούν στον Δημήτριο Μουρούση, το μετέπειτα διερμηνέα της πύλης και να συνεργαστούν ώστε να επαναλειτουργήσει η μεγάλη του γένους σχολή στην Ξηροκρίνη. Επειδή όμως η σχολή θα είχε ανάγκη από χρήματα για να συντηρείται, ο Κύριλλος, ο οποίος είχε γίνει στο μεταξύ αρχιμανδρίτης, έπεισε τον Πατριάρχη Καλλίνικο να προσφέρει μεγάλη ποσότητα χρημάτων εκ του ιδίου Βαλαντίου και εκ του Πατριαρχικού Ταμείου. Επίσης, διά του Πατριάρχου, έγινε ένας μεγάλος έρανος ανάμεσα στους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι εξασφαλίστηκαν οι πόροι λειτουργίας της. Το ενδιαφέρον του συνεχίστηκε και ως Πατριάρχης. Το 1813, αφού απευθύνθηκε τρεις φορές, όπως είπαμε, επιμένοντας να έρθει ο σχολάρχης στη σχολή από τη Σμύρνη, ο Λόγιος Κούμας. Το ίδιο έντονο και συνεχές ενδιαφέρον έδειξε για όλες τις σχολές. Είτε ενισχύοντές τες οικονομικά, όπως τη σχολή της Δημητσάνης Πελοποννήσου το 1816, δίνοντάς την στην Εθνική της Φωνής Φιλοσόφου, είτε ανακοινίζοντας αυτές, όπως η σχολή Ρεδεστού στην Ανατολική Θράκη το 1817, είτε ξανακτίζοντας σχολές, όπως το 1818 την καταστραφήσα από πυρκαγιά σχολή των επιβατών της Ανατολικής Θράκης, είτε τέλος επανιδρύοντας σχολές, όπως η σχολή της Τραπεζούντας στον Πόντο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε καταλάβει μεγάλη αμάθεια την περιοχή. Όμως το ενδιαφέρον για την παιδεία και τον ελληνισμό φαίνεται και με την ανακαίνιση και εμπλουτισμό του Πατριαρχείου του τυπογραφείου του Πατριαρχείου από το 1814, ώστε να εκτυπώνονται σωστά, γρήγορα και οικονομικά διάφορες εκδόσεις. Εκεί θα εκτυπωθεί το 1818 με ενθάρρυνση του Κυρίλου και αφού ευρέθηκαν οι φιλόμουσοι δωρητές και αγοραστές, ο πρώτος τόμος ενός πρότυπου λεξικού της ελληνικής γλώσσας με την ονομασία Κιβωτός που ολοκλήρωσε ο Λόγιος Νικόλαος Λογάδης. Η ευρύτητα και η πρωτοπόρος αντίληψη του Κυρίλου φαίνεται όταν το 1818 μετά από δική του άδεια ολοκληρώθηκε η μετάφραση στη δημοτική γλώσσα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης από τον Ιλαρίωνα το Σιναίτη. Εκδόθηκε όμως μόνο η Καινή από την Βιβλική Εταιρεία 10 χρόνια αργότερα, το 1828. Αξιοσημείωτο εδώ πέρα είναι να αναφέρουμε ότι το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας παρέγγειλε να επανακτυπωθούν γύρω στα 15.000 αντίτυπα της Καινής Διαθήκης, τα οποία τα πλήρωσε με δικά του λεφτά και τα μοίρασε στους Έλληνες. Επίσης, την ίδια χρονιά εκδίδεται με άδεια άτος Πατριάρχη ένα επιστημονικό και πολύ χρήσιμο βιβλίο με τίτλο «Φαρμακοποιία». Ένα ιδιαίτερο προσωπικό στοιχείο του Κυρίλου είναι ότι αγαπούσε πολύ την ποιήση. Και αυτό αποδεικνύεται ότι το πρώτο βιβλίο που έγραψε είχε τίτλο «Γεωγραφική αρμονία». Περιείχε βυζαντινή ποιήση του Γεωργίου Πισιδίου, του Θεοδόρου Προδρόμου και του Νικηφόρου Ξανθοπούλου. Την ίδια χρονιά ο Κύριλλος, από εκτίμηση και αγάπη στον Πατριάρχη, συγγράφει ένα από τα πρώτα δικά του δημοσιευμένα ποίηματα. Πρόκειται για εγκόμιο,
στην πρώτη Πατριαρχία του Καλλινίκου, το οποίο μελοποιήθηκε από το κουτοψάρ της Μεγάλης Εκκλησίας Πέτρο Βυζάντιο. Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, την επανέκδοση του 1830 της ακολουθίας των Αγίων Πεντεκέδεκα Ιερομαρτύρων, μαρτυρισάντων την Περιοπόλη, διέσωσε δείγματα του ποιητικού έργου του Κυρίλου, αφού συμπεριέλαβε στο β' μέρος του βιβλίου έργα του πολυτάλαντου Πατριάρχη. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι τα σιγήλια και επιστολές που προβάλλουν την λογιοσύνη και τη σκέψη του Αγίου. Με την έρευνά μας έχουν καταγράψει περίπου 70 και συνεχίζουμε. Με όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένα, εκπονήσαμε το βιβλίο μας, το οποίο χαιρετίζει η αυτού Θεία Παναγιότητα, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, καθώς και ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης και Μητροπολίτης μας, κύριος Δαμασκηνός. Η δομή του βιβλίου ακολουθεί τον Άγιο από τη γέννησή του, τα πρώτα του βήματα και την ερωτική του ανέλυξη στην Κωνσταντινούπολη, στο Ικόνιο, στην Αδριανούπολη, στο Οικουμενικό Θρόνο, στην Εξορία, στην πατρίδα του, στους γιωγμούς του 1821, τον απαχωνισμό του μέχρι την τίμησή του και στη νέα πατρίδα. Συνοδεύεται δε από πλούσιο παράρτημα με πηγές, επιστολές και έργα του. Θα κλείσω διαβάζοντας την περιγραφή του Κυρίλου από τον Ταντανίδη το 1868 που μας διέσωσε ο Γούδας το 1869 μαζί με μία γραβούρα του. Είναι ο Μακαρίτης το ανάστημα και τη θέα μέγας. Το πρόσωπό του ούκ επί το χαρί εν ρέπον. Γαλανός στους οφθαλμούς, ξανθός, σπανογένης και ευλογιωμένος. Συνδιαλεγόμενον γελία ή λυπηρά, ούκαν διέκρινες ευκόλως εγέλα ή έκλαιε, διότι και τα δάκρυα εις άμφο προχείρωσε ρε. Αλλά όμως η λαλιά του, ο νους και η σειρά το λόγο του και το πλειότερον η συνθήκη έφρενε τον ακούοντα. Θαυμαστής δε και ζηλωτής ειν των εκλεκτών λέξεων, ώστε και εις των δημοσθένειων ελληνισμών απειχαιωμένας λέξης μεταχειρίζεται. Εξεθίεζεται μάλιστα τον ιερόν Χρυσόστομο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρησιώτη για την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή του και κυρίως για την πολύ καλή επιστημονική δουλειά που έκανε και μας την παρέχει μέσα από το βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τη Μητρόπολη, τη Δημοτική Χωριστιάδος και Σουφλίο. Κύριε Ρησιώτη, θα σας δώσω και το βιβλίο επίσημα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Συγχαρητήρια. Στη συνέχεια καλώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κ. Άνθιμο για την ανακοίνωσή του με θέμα «Η μνημογραφική προσέγγιση πρώτης ακολουθίας στον Άγιο Κύριλο τον Έκτο». Σεβασμιότατα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος μας έβαλε στη σειρά για να γίνει παρουσίαση, χωρίς να ξέρει τις εισηγήσεις μας, έπραξε άριστα. Γιατί και εγώ βοηθήθηκα και κατάλαβα περισσότερα από όσα άκουσα μέχρι τώρα για όσα έγραψα και ενδεχομένως και κάτι να συνεισφέρω με όσα θα πω. Αυτό όμως το οποίο θέλω να μου επιτρέψετε, Σεβασμιότατε, είναι να πω ότι ο Άγιος Αλεξανδροπόλεως έλκει την καταγωγή και από το Πίθιο, εκ μητρός, και έχει παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα. Η οικογένειά του και η στενή του οικογένεια έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάδειξη του Αγίου Κυρίλου και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι σήμερα συμμετέχει σε αυτή την επιστημονική ημερίδα και συμβάλλει με τις ανακοινώσεις του, αλλά και όχι μόνο με τη μελέτη που έχει κάνει, αλλά με την προσωπική του εμπειρία πάνω στα γεγονότα και που αφορούν τον Άγιο Κύριλο και την αγιοποίηση, αγιοκατάταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σεβασμιότατε Άγιε Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου και της Ιεράς Συνόδου μας, Σεβασμιότατε Άγιε Μαρονία, Σεβασμιότατε Επιμενάρχα, Άγιε Διδημοτήχου, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί, κυρίες, κύριοι, κύριε Πρόεδρε της Πανελληνίου Ομοσπονδίας, κύριε Πρόεδρε του Μουσείου, στην Βιβλιογραφικού Μουσείου στην Ορεστιάδα, όπου είδαμε και μέσα στο ναό και προσκυνήσαμε τα όσα φυλάσσονται εκεί, άμφια ιερά του Πατριάρχου μας. Πριν από 30 χρόνια, το 1991, η Ιερά Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης εξέδωκε 2 τόμους προς τιμήν του τότε επιμενάρχου της, Μητροπολίτου Διονυσίου Ψαριανού, ο οποίος είχε μέχρι τότε διαγράψει μια εκπληκτική εκκλησιολογική πορεία μέσα στη ζωή της Ελλαδικής Εκκλησίας, γεγονός που οδήγησε τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ να απονείμει εκ μέρους της Ιεραρχίας στο Μητροπολίτη Διονύσιο Ψαριανό το μεγαλό σταυρό του Αποστόλου Παύλου σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του στην πατρίδα μας. Στη φωτογραφία, και γι' αυτό την έφερα, φαίνεται ο Μητροαρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο τιμηθής τότε Μητροπολίτης Κοζάνης, και στη μέση ένας νέος κληρικός, ο Αρχιμανδρίτης, Αρχιγραμματεύς και μετέπειτα Επίσκοπος Διαυλίας, νυν Μητροπολίτης Διδημοτήχου, κύριός μας Δαμασκηνός, ο οποίος οργάνωσε και εκείνη την εκδήλωση και τη λατρευτική σήμερα, αλλά χθες το απόγευμα και σήμερα το απόγευμα, επιστημονική αυτή συνάντηση, ως συμμετοχή της Εκκλησίας μας στη Θράκη, στις γιορτές των 200 ετών από την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, και για το λόγο αυτό ευγνωμόνως τον ευχαριστούμε και είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Οι 2 λοιπόν τόμοι που κυκλοφόρησαν τότε και είναι αυτοί εδώ, συμπεριέλαβαν κείμενα του τιμηθέντος ιεράρχου και βιοεργογραφίες του, αλλά και μελέτες εγκρήτων επιστημόνων, θεολόγων και μη, κατά πώς συνηθίζεται σε παρόμοιους τιμητικούς τόμους. Μια τέτοια μελέτη στο 2ο τόμο ήταν και η εργασία του μακαριστού, τον θυμάστε σίγουρα όλοι, και λογίου κληρικού και καθηγητού του Πανεπιστημίου των Αθηνών, πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, περί την ανέκδοτη ακολουθία του Πατριάρχου Κυρίλου του Έκτου. Υπάρχει μέσα σε αυτούς, στο 2ο τόμο, τον αφιερωματικό στο Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύση. Στα εισαγωγικά, τότε την είδαμε για πρώτη φορά και είδε το φως της δημοσιότητας. Στα εισαγωγικά της ανεκδότου ακολουθίας αυτής, ο μακαριστός πια Παπαγιώργης μας πληροφορεί ότι η προσπάθεια της επίσημης αναγνωρίσεως του Πατριάρχου Κυρίλου ως ιερομάρτυρος άρχισε το 1836, δηλαδή 15 μόλις χρόνια μετά το μαρτυρικό του θάνατο, όταν συνετέθη η ακολουθία για τον εορτασμό της μνήμης του Πατριάρχου και κορυφώθηκε το 1844, δηλαδή 23 χρόνια μετά το θάνατό του, όταν ετοιμάστηκε η διατύπου έκδοσή της. Η ακολουθία παραδίδεται σε 2 χειρόγραφα, τον Βατοπεδινό κώδικα 743 και τον κώδικα των αρχείων των αδελφών Τυπάλδων και Ιακωβάτων από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ο συγχωρεμένος ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός ήταν Κεφαλονίτης και μάλιστα αυστηρός Κεφαλονίτης, και θα έλεγε κανείς ότι όλη την εκκλησιαστική ιστορία την έκανε να περιστρέφεται γύρω από την Κεφαλονιά. Το κείμενο και στα 2 αυτά χειρόγραφα έχει την ίδια ακριβώς μορφή, ενώ η μεταξύ των χειρογράφων σύγκριση δείχνει ότι το χειρόγραφο που βρέθηκε στο Λιξούρι ή είναι αντίγραφο εκείνο της μονής του Βατοπεδίου ή είχαν και τα 2 κοινό πρότυπο.
Στη δεύτερη σελίδα της χειρογράφου ακολουθίας σημειώνεται «Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1821 έτος, διαγχώνης εν Αδριανουπόλη τελειοθέντος. Συντεθήσαμεν παρά του Κυρίου εν ιατροδιδασκάλης Κωνσταντίνου Τσολάκογλου του Λιμνίου. Αντιγραφήσα δε και επαυξηθήσα παρά Ιακώβου του Μοναχού». Τα ανέφερε ο κύριος Ριδιώτσης και τα δύο ονόματα. «Και αφιερωθήσα πανευλαβώς το σεβασμιωτά το γέροντι Αγίο πρώην Αδριανουπόλεως, κυρίο Γρηγορίο το Βυζαντίο», μας είπατε πολύ περισσότερα, «εν έτη σωτηρίου 1844 εν το Αγιανίμο όρι του Άθωνος». Για τον Λιμνιό ιατροδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Τσολάκογλου δεν ξέρουμε πολλά. Αναφέρεται ως λογιότατος και ως διδάσκαλος και ότι επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Γρηγόριο Βυζάντιο στην Αδριανούπολη το 1836, από τον οποίον πληροφορήθηκε ότι δύο χρόνια πριν τον επισκεφτεί, το 1834, είχε γίνει η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχου από το Πίθιον στην Αδριανού. Ο ιατροδιδάσκαλος σημειώνει, κάτι που μας κάνει εντύπωση, ότι ο ίδιος είχε δεχθεί ευεργετική παρέμβαση του Αγίου και τον είχε θεραπεύσει εκκεφαλαλγίας, αγρύπνου και αφορήτου. Τώρα να λέει γιατρός ότι έκανε θαύμα ο Άγιος στον εαυτό του, σπάνιο πράγμα να το ακούσει σήμερα. Και επειδή μάλλον είχε και ποιητικό ταλέντο, συνέθεσε ο ίδιος ο ιατροδιδάσκαλος απολυτίκιο και κοντάκιο στον Πατριάρχη. Στην ακολουθία είναι καταχωρημένες στο τέλος και δύο επιστολές που έστειλε ο Τσολάκογλου. Μία στο Γρηγόριο Αδριανουπόλεως και την άλλη στον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη με την παράκληση να εγκριθεί η ακολουθία την οποία έφτιαξε και να γίνει ο επίσημος καθορισμός της λειτουργικής τιμής του Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Έκτου. Μας αρέσει αυτή η φράση, γιατί σήμερα δυστυχώς που τα χειριζόμαστε μια που ο καθηγητής μας εδώ δεν θα συμφωνήσει, που λέμε την ανακήρυξη ή την αγιοποίηση. Δεν είναι σωστή αυτή. Την ακολουθία λοιπόν αντέγραψε και επίφυξησε στα 1844 ο μοναχός Ιάκωβος. Τώρα, ποιος είναι ο μοναχός Ιάκωβος? Πρόκειται για τον υμνογράφο που απαντά συχνά στα αγιορείτικα χειρόγραφα με τις εξής ενδείξεις. Έργον, λέει, Ιακώβου μοναχού ή αλλού, Ιακώβου μοναχού αγιορείτου ή αλλού, Ιακώβου ικτρού αμονάχου ή αλλού, μοναχού αμονάχου Ιακώβου του ικτρού. Υπογράφει με διάφορα τέτοια έτσι παιχνιδίσματα στις γλώσσες. Πολλά υμνογραφικά και κυρίως αγιολογικά κείμενα με το όνομά του βρίσκονται σε καταλόγους χειρογράφων των μονών Βατοπεδίου και Αγίου Παντελεήμονος. Σε κάποιο χειρόγραφο, το 814 της Βατοπεδίου, ο μοναχός Ιάκωβος φέρει το επίθετο νεοασκητιώτης. Μια δε ακολουθία του Αγίου Νεομάρτυρος Σταματίου που είναι δική του, πάλι στη Μονή Βατοπεδίου φέρεται να την έχει συντάξει το 1860 εν τη Νέα Σκήτη, γράφει. Στη Μητρόπολη, τώρα Αλεξανδρουπόλεως, ήξερα το όνομα του υμνογράφου, αλλά δεν ήξερα κι εγώ αυτά τα στοιχεία. Πολύ σας συγγνωμονώ που μου αναθέσατε αυτό και βρήκα στην ακόστα του Αγίου Κυρίλου πολύ περισσότερα. Γιατί στην Αλεξανδρούπολη έχουμε μια δική του ακολουθία, του Ιακώβου, μοναχού και υμνογράφου, του 1843 προς τιμήν των πέντε νεομαρτύρων της Αμοθράτης. Αυτός την έφτιαξε. Την οποία ψάλλουμε μέχρι και σήμερα. Με κάποιες διορθώσεις και επαυξήσεις αργότερα, το 1971, όταν ο προκάτοχός μου Μητροπολίτης Κωνσταντίος Χρόνης ζήτησε από τον πατέρα Γεράσιμο τον Μικραγιανανίτη να κάνει κάποιες προσθέσεις και προσέθεσε ο Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης στην ακολουθία του Ιακώβου τα αναστάσιμα τροπάρια. Γιατί ετοιμώντο οι πέντε μάρτυρες
μέσα στη Σαρακοστή. Και όταν ο Κωνστάντιος μετέθεσε τη γιορτή τους στη Δευτέρα του Θωμά, τότε χρειάστηκαν αναστάσιμο. Ήταν μετά το Πάσχα και τα προσέθεσε ο Μικραγιανακίτης και τα μεταχειριζόμαστε και εκείνα και μέχρι σήμερα. Συνεπώς ο μοναχός Ιάκωβος φαίνεται ότι ήταν γνωστός ως υμνογράφος στο Άγιον Όρος, αλλά και τουλάχιστον στη δική μας περιοχή. Αφού κάνει την ακολουθία του Κυρίλου, κάνει την ακολουθία και των Πέντε Μαρτύρων περίπου την ίδια περίοδο, τη χρονική. Το τρίτο πρόσωπο που έχει σχέση με την ακολουθία μας είναι του Γρηγορίου Βυζαντίου, Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως. Είπε πολύ περισσότερα και πιο βαθιστόχαστα ο κύριος Ριζιώτης, στον οποίον εγώ έχω σημειώσει ότι ο Τσολάκοβλου και ο Ιάκωβος αφιερώνουν την ακολουθία. Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μας είπε ωραία για το επίθετο Βυζάντιος, χρημάτισε αρχιδιάκονος του Πατριάρχου και όταν ήταν Μητροπολίτης Τιβεριουπόλεως και Στρομνίτσης, παρετήθηκε μετά και κατέφυγε στο Άγιον Όρος μετά το 1840. Φαίνεται ότι συνεργαζόταν με τον Ιάκωβο, επειδή και η ακολουθία, όπως είπατε, των εν Τιβεριουπόλη 15 Ιερομαρτύρων, εκδόθηκε τη αιτήση και δαπάνη. Την πλήρωσε ο Γρηγόριος Βυζάντιος. Και λίγα λόγια να πω για την ακολουθία. Η ακολουθία συμψάλλεται με εκείνη του Πεντηκοσταρίου, προηγουμένων των Αναστασίμων και εδώ. Από άποψη εκτάσεως, η ακολουθία μπορεί να θεωρηθεί πλήρης αφού καλύπτει όλη την τυπική διάταξη. Να μην αναφερθώ αναλυτικά στη διάταξη του Εσπερινού και του Όρθρου της Ακολουθίας, να περιγράψω όμως ότι αυτή, λέει ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, παρά τις γλωσσικές αδυναμίες και την απουσία πλούσιας φαντασίας, δε στερείται κάλους και δυνάμεως, είναι δε δογματικά άψογη. Τώρα, το περιεχόμενο της ακολουθίας δημιουργεί μερικά ερωτηματικά τα οποία αναμένουν διερεύνηση προκειμένου να απαντηθούν από ειδικούς ερευνητές, κύριε Ριζιώτη, σε εσάς απευθύνομαι και σε άλλους παρόντες που μπορούν, και χρειάζεται να μελετήσουν τα κείμενα και να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες. Καταρχήν, σε ποιο βαθμό επάυξησε την ακολουθία του Τζολάκοβλου ο μοναχός Ιάκωβος. Και έπειτα, πόσοι ήταν τελικά οι Αδριανουπολίτες συναθλητές του Πατριάρχου Κυρίλου. Ο Ιάκωβος λέει 28. Θυμάμαι τον Τζονίδη, που τον θυμάμαι, τον βιογράφο του Πατριάρχου, που είχε φτάσει στο 32. Με κάποια ονόματα που άλλα είναι, άλλα δεν είναι, άκουσα και χθες το απόγευμα στην εισήγηση που έκανε ο κύριος Κιγμάς και έδειξε την κατάσταση που λέμε για 32. Πάει να πει εμπλουτίζονται διαρκώς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια αξιολογότατη ακόμα κομψή αναφορά που βρίσκεται στο υπόμνημα της ακολουθίας, αυτό πρέπει να το ψάξουμε καλά κύριε καθηγητά, δικό σας είναι περί της ελευθεροφροσύνης και αντιπαραδοσιακότητος των διαφωτιστών, λέει στο υπόμνημα μέσα. Ήταν τα ευρωπαϊκά κύματα του διαφωτισμού που είχαν αρχίσει αμέσως από τότε να αμφισβητούν τον θρησκευτικό και εθνικό χαρακτήρα της ελληνικής επαναστάσεως και της θυσίας των Ορθοδόξων κληρικών, αφού η άποψη, με το δίκιο τους οι άνθρωποι, η άποψη των διαφωτιστών της Ευρώπης ήταν δηλητηριασμένη από το αντικληρικαλικό πνεύμα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στην ακολουθία μας λοιπόν τα μηνύματα εκείνα κομψά αναφέρονται ως δηλητηριώδη και επικίνδυνα και θεωρούνται το ίδιο επικίνδυνα με την μανιώδη ρήμη των απανθρώπων, γενιτσάρων και αγαρινών. Πέρα από τα παραπάνω, η ακολουθία προσφέρει και μερικά στοιχεία που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τον Πατριάρχη Κύριλο και το μαρτύριό του, ακούστηκαν. Εδώ σε αυτή την ακολουθία μαθαίνουμε για πρώτη φορά το οικογενειακό του όνομα, είπε ο πατήρ Κύριλος, Κύριλος Πελικρατήδης, σε μετάφραση του Σερπέτζογλους, και το όνομα της μητέρας του ως Ζαφύρας, αντί του μέχρι τότε γνωστού Μοσχονής.
εσείς μπορείτε καλύτερα να τα ερευνήσετε. Για πρώτη φορά πληροφορούμαστε ότι η ανέβρεση του Πατριαρχικού Στινόματος έλαβε χώρα στις 30 Απριλίου του 1821 και η μετακομιδή του Λιψάνου του από το Πίθιο στην Αδριανού το 1843, και υπάρχουν και πληροφορίες για την ανακομιδή στο δέβατο παιδινό χειρόγραφο, όχι του Λιξουρίου, παραδίδονται και οι στίχοι που είχαν χαραχθεί επάνω στη Λάρνακα της μετακομιδής του από το Πίθιο στην Αδριανούπολη, και τους στίχους τους είχε συνθέσει κάποιος δάσκαλος, Γεώργιος Αδριανουπολίτης. Οι στίχοι που χαράχτηκαν. Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί, μια ενδιαφέρουσα πτυχή του υπομνήματος της ακολουθίας είναι η προσπάθεια του συντάκτη της να άρει κάθε αμφιβολία για την αγιότητα του θανατοθέντος αδίκως ιερού ανδρός. Εμείς γι' αυτό δεν αμφιβάλλουμε, αλλά και όσα ακολούθησαν από την ημέρα εκείνη που η κρατεά μέχρι τότε, Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξέπεσε τόσο πολύ, ώστε να κρεμάσει ένα γεροντάκι σε δημόσιο κτίριο της ιδιαίτερης μάλιστα πατρίδας του, όπου ως πρώην πλέον ιδιώτευε, κατέδειξαν ότι η ελληνική επανάσταση θα πετύχευε, όπως και πέτυχε. Μπορεί ο τόπος μας που δέχτηκε μέσα του το μαρτυρικό σώμα του να άργησε 100 χρόνια να απελευθερωθεί και η πόλη του ακόμα να μην μπορεί να αναπνεύσει την ιστορία, τον πολιτισμό και την πνευματικότητά της, όμως ο σπόρος είχε πέσει και η θυσία εκείνων των προγόνων μας, όπως όλοι κληρικοί και λαϊκοί που πέθαναν εκείνες τις ημέρες στην Αδριανούπολη, συνεορτάζουν στο πρόσωπο του ποιμενάρχου τους, του προθυεράρχου και πατριάρχου, δεν ξεχνιούνται. Θα έρχονται και θα επανέρχονται στο προσκήνιο, όχι επειδή θα τα γιορτάζουμε εμείς επαιτειακά και ιοβιλαία όπως φέτος, αλλά επειδή θα εγκαθιδρύουν εμάς τους σημερινούς Ευρύτες και Θρακιώτες ακόμα βαθύτερα σε αυτόν τον τόπο, χωρίς να αντέχουν στο φως αμφισβητήσεις ή και κλειδονισμοί. Η χειρόγραφη ακολουθία και το κείμενο του Παπαγιώργη του Μεταλλινού, όπως το βρήκα στο αρχείο στην Αλεξανδρούπολη, δύο λίγων παρουσίασα σε εσάς σήμερα, το παρέδωσα στο Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, τον κύριο Δαμασκηνό, και το έχει στα χέρια του. Όπως στα χέρια του κρατεί και όλη την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου. Και βέβαια, ποιος στα σοβαρά σήμερα μπορεί να αμφισβητήσει την άριστη συνύφανση της γενικής εθνικής ιστορίας μας με την εκκλησιαστική, προκειμένου να τα αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο από όσο πετυχημένα και στοχευμένα το κάνει όλα αυτά τα χρόνια της ποιμαντορίας του, χωρίς όμως να τον αφήνουμε μόνο, αλλά να τον συμπαραστεκόμαστε σε αυτή του την προσπάθεια, ώστε να αναδείξει πρόσωπα και γεγονότα, που τα πρόσωπα και τα γεγονότα είναι φορείς αξιών και ιδεών. Να τα αξιοποιήσει, λέω, πνευματικά, ιστορικά, πολιτιστικά, που για λόγους γνωστούς παρέλκει να εξηγήσω σε εσάς, και οι λόγοι αυτοί είναι και εθνικοί και γεωπολιτικοί, αφού βλέπετε ότι η περιοχή μας μπαίνει πλέον στο επίκεντρο κάθε γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος όλης της Ανατολικής Ευρώπης και της Αμερικής σε ό,τι αφορά τη δική μας περιοχή, αλλά αν θέλετε και για λόγους τουριστικούς, ώστε και το δικό μας πέρασμα από την τοπική μας ιστορία να αφήσει ίχνη βαθιά, που θα τα βρουν οι κατοπινοί και πάνω σε εκείνα θα διαβούν για να φτάσουν στο μέλλον, που για το θρακικό και τον εν γέννη ελληνισμό δεν πρέπει και δεν μπορούν να έχουν τέλος ποτέ. Χθες το βράδυ, στην ωραία συζήτηση επιστημονική την οποία άνοιξε ο Σεβασμιότατος Διδημοτήχου, ακούστηκε η φράση «μεγάλη ιδέα του ήθους», για την οποία όλοι είμαστε υπεύθυνοι, προκειμένου να εμπνεύσουμε με αυτήν, όπως είπε χθες ο Σεβασμιότατος, τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή του και την ικανότητά του να μας τα λέει πολύ όμορφα. Σεβασμιότατε, σας καλώ στην Προεδρία της επόμενης συνεδρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια που μου δίνει. Να συνεχίσουμε και μας να συνεχίσουμε αμέσως στο δεύτερο μέρος τη συνεδρία με τον καθηγητή μας, τον κύριο Ιωάννη Μπάκα, ο οποίος ως ιστορικός θα μπορεί καλύτερα να μας δώσει να καταλάβουμε τον Πατριάρχη ως εραστή της Σοφίας, όπως λέει ο τίτλος, και των θείων γραφών. Αλλά κάτω από τη δική του ματιά, ενός ιστορικού και της προσφοράς του Αγίου μας μέσα στην ευρύτερη εκκλησιαστική και γέννη ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Ο Μιχαήλ Γλυκής, εκδίδοντας το 1818 στη Βενετία την Ιερά Κατήχηση του Νικολάου Βούλγαρη, αναφέρει στον πρόλογο του έργου, το οποίο αφιερώνεται στον Κύριλο τον Έκτο, για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Πατριάρχη. «Το πλέκιν εγκόμια αντάξια των αρετών σου, εστί αναμφιβόλως περιτών, καθότι αυταίος περίλιος λάμπους υπανταχού και εξαιρέτως εις όλους τους ζώντας ομοειθνής ημών, και διαμενούσιν εγχαραγμένε εις τας ανεξαλείπτους πλάκας της αηδιότητος, όθεν ούτε δέοντα επένων, ούτε ημί εγώ ικανός προς το ποιού των έργων». Σεβασμιότατη, θεωρώ ότι την τελευταία αυτή αίσθηση του Γλυκή αντιμετωπίζουμε όσοι επιχειρούμε να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Αγίου Πατριάρχη, ούτε ημί εγώ ικανός προς το ποιού των έργων. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι περιοριζόμαστε στο μαρτυρικό του θάνατο σε συνδυασμό με το αντίστοιχο μαρτύριο του διαδόχου του Γρηγορίου του Πέμπτου και την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, χωρίς να εμβαθύνουμε δυστυχώς στο πρόσωπο το οποίο μέσα από τη μελέτη της ζωής του θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν θα στερούνταν την αγιότητα, ακόμη και αν δεν λάμβανε του μαρτυρίου τον Στέφανο. Συμπληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο νεόφυτος Δούκας τον παραπάνω έπινο του Γλυκή, σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Κύριλλο το 1815, τον χαρακτηρίζει και αυτός ως τον Ιερό Φίβο, παρομοιάζοντάς τον δηλαδή με το αγνό και καθαρό φως. Κατά δε το Σάθα, ο Κύριλλος είναι της ελληνικής και εκκλησιαστικής παιδείας εγκρατής και των βίων κοσμιότατος. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ως εις τον αρίστον της Ορθοδοξίας Ιεραρχών, σοφός ηθήνας το αποστολικόν σκάφος της Εκκλησίας, επιμεγίστη αυτής και του γένους ωφελία. Ο Σέργιος Μακραίος το 1816, αναγνωρίζοντας και αυτός τη συμβολή και το ενδιαφέρον του Κυρίλλου στην πρόοδο και ανάπτυξη της ιερής για αυτόν παιδείας, σημειώνει χαρακτηριστικά. «Ταύτης ουν της αληθείας το απαυγάζον φως ανάψας, λίχνον ως επιλιχνίαν ενέθετο Θεός εν τη Εκκλησία αυτού, οίκος γαρ Θεού και πόλης οχυρά η του Χριστού Εκκλησία, αλλά και όρος ποιον, όρος υψηλών, εφό ανύψωσεν ο Θεός την ημετέρα Παναγιότητα των Κύριλλων, διαυγάζουσαν το αληθινόν φως των θείων δογμάτων εκ των Αγίων Γραφών». Ο Πατριάρχης χαρακτηρίζεται ως φιλόμουσος, ο οποίος υπεστήριξε τα γράμματα ως λίγη στην εποχή του. Ο Κύριος ο Έκτος διαδέχτηκε στον Οικουμενικό Θρόνο στις 4 Μαρτίου του 1813, τον παραιτηθέντα Ιερεμία τον Τέταρτο, διότι, όπως σημειώνει ο ίδιος, άπαντο γένος απέβλεψε εις ημάς μετακαλεσάμενων διασυνεχών και επανειλημμένων παψηφί προσκλήσεων. Ήταν λοιπόν γνωστές οι αιρετές του Κυρίλλου πριν γίνει Πατριάρχης και δικαιολογούν απόλυτα την απέτηση όλου του γένους να αναλάβει αυτό στα ηνία της πρωτόθρονης Εκκλησίας. Ο Μιχαήλ Γλυκής, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, σημειώνει και πάλι αναφερόμενο στον Κύριλλο. «Λέγω όμως ότι η θεία πρόνοια ή της ως δοκή εις τους καθημάς καιρούς βούλεται απαλλάξει εκ του σκότους της αμαθίας το ποτέ ένδοξον γένος των Ελλήνων, σε τον Κύριλλον ανύψωσεν ως ένα των ολίγων εκλεκτών της επί του Οικουμενικού Θρόνου, ή να υποπτεύεις ως περ από υψηλωτά της σκοπιάς, όσα ημίν βέτιστα και σωτήρια, και να συνεργείς συμφώνω στη Θεία Βουλή προς την ημών επανόρθωση». Και όντως είχε δίκιο. Ο Κοραής, τον οποίο δεν αναφέρω τυχαία, Άγιε Αλεξανδροπόλεως, σε επιστολή του στα τέλη του 1814, την περίοδο δηλαδή της αρχιερατείας του Κυρίλλου, έγραφε «Δεν έμεινε αμφιβολία ότι έφτασε και τον Γρεκόν ο καλός καιρός, και έφτασε με τόση ορμή, ώστε καμία δύναμη ανθρώπινος δεν είναι πλέον καλή να μας οπισθοποδήσει.
επιβεβαιώνοντας πιθανότατα την πρόοδο που σημείωνε το γένος και, και ο φωτισμός του. Από την αλλοδαπή όμως που βρισκόταν και από τις επιδράσεις που δεχόταν εκεί, δεν μπορούσε ο Κορέης να αντιληφθεί τις έντονες προσπάθειες και την αγωνία της Εκκλησίας να πετύχει τόσο τον δυνατό φωτισμό του γένους και να προετοιμάσει έτσι την ημών επανόρθωση. Χαρακτηριστικά, κατά τη θητεία του Κυρίλλου στον Πατριαρχικό Θρόνο, μεταξύ των ετών 1815-1821 και πλέον δηλαδή της θητείας του Κυρίλλου, η σχολή της Χίου, της ιδιαίτερης πατρίδας του Κοραή, με τον ονομαστή σας σε γυμνάσιο, γνώρισε εξαιρετική πρόοδο. Στη δέχεια έτρα του Κοραή της Σμύρνη, το φιλολογικό γυμνάσιο που ιδρύθηκε από τρεις εμπόρους της Σμύρνης ως αντίπαλον δέος στη συντηρητική τότε Ευαγγελική Σχολή, το διεύθυνε στα χρόνια της Πατριαρχίας του Κυρίλλου ως διευθυντής του ο φημισμένος λόγιος και κορυφαία μορφή του διαφωτισμού Κωνσταντίνος Κούμας, όπως μας είπε άριστα ο κύριος Ριζιώτης. Η θητεία του Κούμας στο γυμνάσιο μέχρι το 1817 με μια μικρή διακοπή προσέδωσε έγκλειστη σχολή, πρίκησε το ιδιόκτητο κτίριο με σύγχρονα και πολλά εποπτικά μέσα και βιβλία και η φήμη του σχολείου έφτασε μέχρι και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Αρκετά νωρίς ο Κούμας ζήτησε και προσλήφθηκε στη σχολή ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, σημαίνων επίσης λόγιος, ο οποίος ανέλαβε την διδασκαλία των φιλολογικών και θεολογικών μαθημάτων, κρατώντας ο Κούμας τη διδασκαλία των επιστημονικών μαθημάτων. Την ίδια εποχή που η Εκκλησία κατηγορούνταν ότι εμπόδιζε τη διδασκαλία των θετικών επιστημών και των θετικών μαθημάτων στα σχολεία. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών και των υποδιδασκάλων ήταν εντυπωσιακή στα λίγα χρόνια λειτουργίας του σχολείου. Χάρη στον ζήλο του Οικονόμου, η σχολή συνέχισε την επιτυχή λειτουργία της και μετά την αναχώρηση του Κούμα το 1817 στη Βιέννη. Με τη δράση του στη Σμύρνη, ο Κούμας απόκτησε μεγάλη φήμη ως οργανωτής σχολείων, γεγονός που έγινε αντιληπτό από τον οξυδερκή Πατριάρχη μας Κύριλλο, ο οποίος χωρίς δισταγμό τον κάλεσε, όπως μας είπε και ο κ. Ριζιώτης, για να διευθύνει τη μεγάλη του γένου σχολή που τότε έδρεπε στην Ξηροκρίνη. Ο Κούμας το 1814 αποδέχεται τη σχολαρχία της Πουροτσεσμίου Σχολής, όπου όμως παρέμεινε για ένα μόλις χρόνο, επιστρέφοντας και πάλι στη σχολή της Σμύρνης. Φαίνεται ότι κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Κούμας συναναστρεφόταν συχνά με τον Πατριάρχη Κύριλλο, με τον οποίο διαλεγόταν σχετικά με τη διδασκαλία και το περιεχόμενο της στη σχολή. Ενδιαφέροντα έχουν οι θέσεις του Κυρίλλου, τις οποίες εξέφρασε στον Κούμα, περί της διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων, τα οποία συνιστούσαν πιθανότατα τον πυρήνα του τότε σχολικού προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε κατά μέγα μέρος ηθικοπλαστικά κείμενα του 4ου π.Χ. αιώνα και επιλογές από την ελληνική φιλολογία και τη χριστιανική σκέψη. Δεν είναι επομένως στοιχείο το γεγονός ότι το χειμώνα του 1814-1815 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος εξέφρασε στον Κούμα την απορία του πώς οι λόγοι του καιρού του προτιμούσαν τον Θουκυδίδη και τον Δημοσθένη από τον γλαφυρότερο κατά αυτόν Συνέσιο και τον Γρηγόριο Ναζενζινό. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες των Βλατή, Δούκα, Κομιτά, Βιλαρά, τους οποίους χαρακτήρισε μια διαφορετική στάση απέναντι στο πρόβλημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, προετοίμασαν κάπως το έδαφος για τη γνωριμία των αναγνωστών και των μαθητών τους με τον Θουκυδίδη. Επίσης, πολλές φορές ο Κύριλλος παραπονέθηκε στον Κούμα για τους νεωτερισμούς που ακολουθούσαν οι διαφωτιστές στη γραμματική. Γνωρίζουμε για τον Κοραή και τις προτάσεις που έκανε για την ελληνική γραμματική. Κατά την άποψή του, μάλιστα, η στίχη του τοκοπροδρόμου ήταν κατά πολύ αρμονικότερη από αυτούς του Ευρυπίδη. Παραδείγματα που δείχνουν ότι όχι μόνο ότι ο Κύριλλος είχε αυξημένες γνώσεις για την εποχή του, αλλά είχε και άποψη. Ο Κύριλλος σεβόταν και τιμούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους των γραμμάτων. Όπως καταγράφει ο Γεδεών, ο Κύριλλος εφιλοτιμεί το να έχει αλληλογραφία με τους παιδευμένους του γένους. Όταν κάποτε ο Λόγιος Βενιαμίν ο Λέσβιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης Κύριλλος, εκτιμώντας τα σαρετάς του ανδρός, προϋπάντησε αυτόν πρώτης θύρας του συνοδικού. Ο Βενιαμίν έκυψε και λαβών τη δεξιά του Πατριάρχου ή θέλησε να ασπαστεί αυτήν, αλλά εκείνος ιρνήθη τούτο και μάλιστα λαβών παρά αυτό το Βενιαμίν παρακάλεσε όπως καθεστεί επί του ανακλήδρου. Μάλιστα, ο Πατριάρχης, διαπιστώνοντας την ανέχεια του διδασκάλου, του πρόσφερε καινούργια ρούχα και υποδήματα. Η στάση του Κυρίλλου απέναντι στον Βενιαμίν δείχνει το φιλότιμο ήθος του Πατριάρχη, ο οποίος γνώριζε να σέβεται και να τιμά τους λογάτες του γένους. Ο Γλυκής επενεί τη φιλομουσία του Κυρίλλου, επισημένοντας το φιλεκπαιδευτικό του ενδιαφέρον.
Δια σου εγείρονται ή διευθετούνται ή πρικίζονται γυμνάσια και ακαδημία. Δια σου συγγράφονται και τυπούνται τα χρησιμότατα βιβλία. Δια σου εκτρέφονται και συντηρούνται και διδάσκαλοι και μαθητέ. Ως αρχιδιάκονος ακόμη του Πατριαρχείου, ο Κύριλλος απέδειξε το ενδιαφέρον του για την παιδεία, παροτρύνοντας τον προστάτη και μέντορά του, Πατριάρχη Καλλίνικος αυτό. Από τη θέση του αρχιδιακόνου, ο Κύριλλος ασχολήθηκε ιδιαίτερα για την αναδιοργάνωση της κορυφαίας Πατριαρχικής Σχολής, η οποία τότε μεταφέρθηκε στο Κουρτσεσμέ. Ο Γεδεών χαρακτηρίζει τον Κύριλλο ως λόγιο κληρικό, πριν ακόμη γίνει Πατριάρχης, καθώς το 1802 εξέδωσε από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Κωνσταντινούπολης, τη λειτουργία του οποίου στήριξε την ιερογραφική αρμονία κατά το πρότυπο του Νικηφόρου Καλλής του Ξανθόπουλου. Στο έργο του αυτό, εν ιαμβικής τύχης, συμπεριέλαβε κατάλογο των Οικουμενικών Πατριαρχών από τον Άγιο Μητροφάνη τον Πρώτο έως τον Φιλόθεο Κόκκινο τον από Ηρακλίας, συμπληρώνοντας πιθανώς αργότερα τον κατάλογο των Πατριαρχών ως τον μέντορά του και προστάτη του Καλλίνικο τον Πέμπτο τον από Νικαίας. Ο Κύριλλος συνέλεξε επίσης και αρχές επιγραφές, μας τις ανέφερε ο κ. Ζουζιώτης, τις οποίες εξέδωσε στο Λόγιο Ερμή. Για 7 χρόνια, από το 1803 στη Μητρόπολη Ικονίου, ο Κύριλλος ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα για την ίδρυση σχολείων, την ενίσχυση των απόρων μαθητών, την έκδοση και διανομή βιβλίων και τη γενικότερη καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων σε ένα επιτοπλίστων τουρκόφωνο περιβάλλον. Το ίδιο έργο συνέχισε από το 1810 στη Μητρόπολη της Αδριανούπολης έως το Μάρτιο του 1813, οπότε εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε ακόμη στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη των μη ελληνοφώνων χριστιανών της Μικράς Ασίας και της Τράκης. Η ιδέα της διάδοσης της ελληνικής παιδείας και γλώσσας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και ειδικότερα στους τουρκόφωνους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της Ανατολής, αλλά και τους σλαβόφωνους της Τράκης, ήταν γι' αυτόν προτεραιότητα. Η ιδέα αυτή είχε εκφραστεί από τον νεόφυτο Δούκα το 1815, όταν προέτρεπε τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Έκτο να αναλάβει μια πολιτισμική σταυροφορία, αποστέλλοντας μοναχούς από το Άγιον Όρος να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε μέρη που αυτή δεν μιλιόταν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πλήθος των βιβλίων που εκδόθηκαν στην τουρκική με την καραμαλίδικη γραφή. Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση που γίνεται στην τουρκική γλώσσα, ώστε ο λαός να έχει μια καλύτερη πρόσβαση στα κείμενα από ό,τι θα είχε μέσω της αραβικής γραφής, την οποία και δεν θα γνώριζε, κατά την πατριαρχία του και μάλιστα όλα αφιερώθηκαν σε αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή σε μια έκδοση του 1817, όπου τονίζεται το ενδιαφέρον της Μεγάλης Εκκλησίας για το τουρκόφωνο ποιμνιό της. Η του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ως επαγρυπνούσα και φροντίζουσα διαπαντός για την ωφέλεια των ιδίων τέκνων της, ου μόνον εις την απλήν καθομιλουμένη γλώσσα, εξέδωκε κατά καιρούς διάφορα διδακτικά βιβλία, αλλά και στην τουρκική διάλεκτον με γράμματα ελληνικά, προς ωφέλεια των Ορθοδόξων, των κατοικούντων εις τα μέρη της Μικράς Ασίας, εις τα οποία δεν ομιλείται η ελληνική καθομιλουμένη διάλεκτος. Στο ίδιο πλαίσιο κυμαίνεται και η συγγραφή από τον Κύριλλο, μεταξύ των άλλων συγγραφών του, και ενός χρηστικού ελληνοβουλγαρικού λεξικού, το οποίο συνέγραψε με την συνεργασία σλαβοφώνων συνεργατών του. Η ίδρυση ανώτερων σχολείων στις επαρχίες υπήρξε επίσης μια μέρημνα του Πατριάρχη, ακούσαμε πολλά από τον κύριο Ρουζιώτη. Εκτός από την προαναφερθήσα μεγάλη σχολή του Γένους, ενίσχυσε τα σχολεία της Τραπεζούντας και της Ενόπιση των Πόντων και ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη το 1815 τη Μουσική Σχολή για την εκμάθηση της νέας μεθόδου της Βυζαντινής Μουσικής. Τον Απρίλιο του 1816 ακόμα ενώνει τη σχολή της Δημητσάνας με τη Μονή του Φιλοσόφου και ταυτόχρονα αναθέτει τα καθήκοντα του Επιτρόπου της Σχολής στον παλαιόν πατρόν Γερμανό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του Κυρίλλου παρεπιδημούσε στην Κωνσταντινούπολη κοντά του. Στον χώρο της έκδοσης βιβλίων, η ιδρυμένη το 1798 στα χρόνια της Πατριαρχίας του Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριαρχική Τυπογραφία, τίθεται κατά την Πατριαρχία του Κυρίλλου το 1814 κάτω από τη διεύθυνση των Αλέξανδρου Αργυράμου και Κωνσταντίνου Κορέσιου. Σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία, η οποία περιέχεται σε πατριαρχικό γράμμα του Κυρίλλου του Έκτου, αν οι σύντροφοι αυτοί αποχωρούσαν από το τυπογραφείο με τη θέλησή τους ή τη βούληση της Εκκλησίας, υποχρεώνονταν να παραδώσουν το τυπογραφείο ελεύθερο από κάθε χρέος, ώστε να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του. Η συμφωνία θα ίσχυε για 5 χρόνια. Βασική υποχρέωση ήταν η έκδοση του δευτέρου τόμου της Κιβωτού της Ελληνικής Γλώσσης και του δευτέρου τόμου του Ψαλτήρους. Η έκδοση της Κιβωτού άρχισε το 1816
και μόνο το 1819 κυκλοφόρησε ο πρώτος και δυστυχώς μοναδικός τόμος του έργου. Το ίδιο έτος εκδόθηκε και ο πρώτος τόμος του Ψαλτήρος, ερμηνεία εις τους 150 ψαλμούς του Προφητάνακτος και Θεοπάτρος Δαβίδ. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πατριάρχη Κυρίλλου για τη γεωγραφία αποτυπώνεται στο έργο του «Ιστορική περιγραφή» του εν Βιέννη προεκδοθέντος χορογραφικού πινάκου, πίνακος της Μεγάλης Αρχισατραπίας του Ικονίου, το οποίο τυπώθηκε από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη το 1815. Στο τέλος μάλιστα του έργου αυτού, ο Κύριλλος πρόσθεσε περιγραφή της Αδριανοπόλεως και των γειτονικών στη Τράκη περιοχών. Στην αφηγηματική δομή του παραπάνω έργου πριτανεύει η γεωγραφική άποψη και η καταπεριοχές διάταξη. Η περιγραφή του Ικονίου γίνεται ως μια παράλληλη ανάγνωση του μουσουλμανικού και με τον χριστιανικό κόσμο. Μνημονεύονται ο Οθωμανικός και ο χριστιανικός κόσμος της επαρχίας, ενώ οι γεωγραφικοί όροι αποδίδονται στα τουρκικά με ελληνικά στοιχεία. Ο Κύριλλος, με κεκτημένες συμπεριφορές μιας λογιοσύνης του καιρού του, αντιγράφει και δημοσιεύει στο έργο του ελληνικές επιγραφές χαραγμένες στο κάστρο του Ικονίου. Ωστόσο, δεν βλέπει σύνδεση υποχρεωτική, δεν αποκαθιστά κάποια σχέση ανάμεσα στο υποπαρατήρησε αντικείμενο και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως ανιχνευτής και ως παρατηρητής. Για το ίδιο ενδιαφέρον του Πατριάρχη στη γεωγραφία, ο Διονύσιος Πύρος στην αφιερωματική του επιστολή προς τον Κύριλλο τον Έκτο στη γεωγραφία του, στην αρχική έκδοση στη Βενετία, γιατί ακολούθησε και δεύτερη έκδοση, αλλά είχε γίνει ο εκθρονισμός του Κυρίλλου και αντικατέστησε το όνομά του με το όνομα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Αλλά τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί, είναι η έκφραση την οποία χρησιμοποιεί, είναι ακριβώς η ίδια με την πρώτη αφιέρωση που έκανε στον Κύριλλο τον Έκτο. «Και βέβαια εις ποιον άλλον καλλιότερον έπρεπε εγώ να προσφέρω και να αφιερώσω τη νέα ταύτην και μεθοδική μου γεωγραφία, τη συντηθήσαν χάριν των εν Αθήνες φιλομούσων και φιλομαθών νέων, ή μη εισέ των Κύριλλων, των φιλόμουσων και φιλέλληνα μάλιστα, των συνεργών και υπερασπιστήν των ελικονιάδων μουσών, εις ποιον άλλον λέγω ή μη εισέ των πράων και ήσυχων αρχιερέα, των αληθή και αξιάγαστων ποιμένα της οικουμένης, ή της πλουτούσα τιού των αξιοπρεπέστατων πατέρα, και έμφρονα ποιμένα έχει διαστόματος καθεκά στο χέρωσα το τιούτος ημίν έπρεπε να αρχιερεύσει». Σημαντική είναι η συμβολή του Πατριάρχη Κυρίλλου στην καθιέρωση της ετήσιας πράξης της Συνδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνέντεσε μάλιστα ο ίδιος, όπως το ανέφερε και ο πατέρας Κυρίλλος, το 1813, σχετικό κοντάκιο, «Ο αρήτο σύμπαντα δημιουργήσα σοφία και καιρούς, ο θέμενος εν δι' αυτού εξουσία». Κατά τον Ηλιουπόλεως Γενάδιο, η αρχαιοτέρα εν της Πατριαρχίης σωζωμένη πράξη της Συνδίκτου είναι η φέρουσα χρονολογία 1815, γενομένη επί της Πατριαρχίας Κυρίλλου του Έκτου. Ο Κύριλλος κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο συντάκτης της σχετικής με την ίδικτο ευχής που διαβαζόταν στον Πατριαρχικό Ναό. Ιδιαίτερο γνώρισμα της ευχής αυτής είναι η αναφορά που εμπεριέχει για τους και κοιμημένους, γεγονός που παραπέμπει σε σχετική παράδοση των στουδητών πατέρων, οι οποίοι τιμούσαν κατά την ημέρα αυτή της Συνδίκτου τους νεκρούς με μνημόσυνα. Ο Γλυκής, συνεχίζοντας τον προαναφερθέντα έπαινό του, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Κυρίλλου τον ανίστακτο προστάτη της Εκκλησίας και συμπαραστάτη του χριστιανικού ποιμνίου. «Σύ δε ο Κύριλλος, καλώς ανταποκρίνει στους βαθυτάτους σκοπούς του Παντοδυνάμου, μεριμνών νύχτα και ημέραν υπέρ του ποιμνίου σου και παρακοινών λόγιστε και έργης πάσαν τάξην ανθρώπων, ή να συμπονώσει εις το μέγαν κατόρθωμα. Δια σου πλούσιοι και δυνατοί αναβλέπουσι, και παρορμώνται επί τα Κρήτο, και επένιδες βοηθούνται και θεραπεύονται. Τι σε στή τόσο αγνώμων ή τόσο ανέστητος, μη κηρύττων σε κοινών ευεργέτην και φιλόστοχων πατέρα και άοκνων προμηθέα». Για να συνεχίσει ο ίδιος, τονίζοντας την διαχρονική μεγάλη προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάσωση της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της ελληνικής γλώσσης. «Τι σου κενθυμείται συν διαχύση ψυχής και ούκ ομολογεί ότι από τη στιγεράν εκείνον ημέρα της πτώσεώς μας, διάλου κοινός ου διατηρήθη κατά ταύτα σώα και αμόλυντος η ορθόδοξη ημών πίστης και η σοφή γλώσσα των περιβόητων προγόνων μας συν της άλλης καλής όσα αναβλίζωσιν εκ των δύο τούτων πηγών ημιμόνων δια της αγιωτάτης οικουμενικής μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας».
Ο ευσεβής και ανάρετος Κύριλλος παραιτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1818, σημειώνοντας την έγγραφη αίτηση παραίτησής του για την προσωρινότητα των αξιωμάτων. Ήδη άλλος δόξαν τη υπερτάτη Βουλή, ως απειβδικότες και ημείς και νοσηρός προς διατιθέμενοι εκ των πολλών μόχθων και άλλων δυσκεριών, εκόντες υποχωρούμεν παρετούμενοι, ή και μη την αρχιεροσύνη ημών, αλλά για των πατριαρχικών αποστολικών τούτων θρόντου. Ο συνεργάτης, όπως είδαμε, του Κυρίλλου, Κωνσταντίνος Χούμας, μας αποκαλύπτει ωστόσο την αλήθεια για την απομάκρυση του Πατριάρχη, ο οποίος έπεσε μάλλον θύμα των φαναριώτικων πολιτικών και συμφερόντων. Τον Οκτώβριο του 1818 έφυγε από βλαχίαση στην Ελβετία ο ηγεμόν Ιωάννης Καρατζάς και πριν τα τέλη του αυτού έτους ενεδύθη την ηγεμονική χλαμίδα ο Αλέξανδρος Σούτσος, υιός του αποκεφαλισθέντος Νικολάου Σούτσο. Ούτως θέλει να έχει όργανον ισχυρών των Κωνσταντινούπολη υποθέσεών του, απέβαλε τον Πατριάρχη Κύριλλον εξοριστέντα εις την πατρίδα του Ανδριανούπολη, 14 Ιανουαρίου 1819, και πρόβαλε εις τη σύνοδο να καλέσουν από το άθωνος των φίλων του Γρηγόριου. Εις μάτιν αντέστησαν οι αρχιερείς. Η θέληση του ηγεμόνος έγινε. Σεβασμιότατοι, ο Πατριάρχης Κύριλλος, όπως σημειώθηκε, ήταν από τους πλέον μορφωμένους πατριάρχες, γνωρίζοντας την βουλγαρική και την τουρκική γλώσσα, στην οποία συχνά κηρύττει απευθυνόμενος στο ξενόφωνο ποιμνιό του. Ως Οικουμενικός Πατριάρχης, πέραν του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του, επέδειξε για την ανάπτυξη της παιδείας, αναδιοργάνωσε το νοσοκομείο του Γένους και με τη φροντίδα του εκδόθηκαν πολλά βιβλία, κυρίως ηθικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Διόρθωσε τα οικονομικά του Πατριαρχείου και ξαναλειτουργήσε το Πατριαρχικό Τυπογραφείο και τη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή. Ο βίος και η αγάπη του για την Εκκλησία και την παιδεία δικαιώνει πλήρως τον τίτλο του έργου που ο Σέργιος Μακραίος το αφιερώνει το 1816, θέλοντας πιθανότατα να τον περιγράψει και να τον χαρακτηρίσει. Εραστής σοφίας υπό των θείων γραφών οδηγούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, που πολύ ωραία με την επιστημονική σας συμβρήθεια μας δίνεται να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο το μαρτύριο, βεβαίως επισφραγίζει μια τέτοια αγία βιωτή και προσφορά στην Εκκλησία, οπότε κατ' επέκταση και στο έθνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αμέσως με το θέμα θεολογικές και ποιμαντικές προτεραιότητες του Αγίου Κυρίλλου, διότι πέραν όλων των άλλων, ο Πατριάρχης ήταν ένας θεσμικός παράγοντας του πιο υψηλού και πιο αρχαίου θεσμού της Ανατολής μέχρι τότε και μέχρι σήμερα. Οπότε για όλες τις θεολογικές καλά όλα και τα έργα και οι προσφορές, αλλά δεν έπαβε να είναι ένας κληρικός και ένας παπάς. Οπότε για τις θεολογικές και ποιμαντικές προτεραιότητες ποιος θα μπορούσε να μας μιλήσει καλύτερα από ένα πρωτοσύκελο, ο οποίος μέχρι και σήμερα στις Μητροπόλεις μας οι πρωτοσύγκελοι έχουν πέραν των θεολογικών και τα ποιμαντικά και τα διοικητικά και ο Θεός θα σας τη χαρίζει υπομονή. Πατέρα, σοφρόνια, καλή δύναμη και σας ακούω με ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε τα Γέροντα Μητροπολίτα Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριε Παντελεήμων, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου και Επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερονίμου. Συμπρασμένετε Άγιε Ορεστιάδος Δημοτήχου και Συμπλίου, κύριε Δαμασκηνέα. Συμπρασμένετε Άγιοι Αλεξανδροπόλεως και Μαρονίας. Είναι μεγάλη τιμή για την αναχιστότητά μου η συμμετοχή στην παρούσα ημερίδα. Η εισήγησή μου έχει ως θέμα τις ποιμαντικές και θεολογικές προτεραιότητες που ο Άγιος μας έθεσε ως βάση της εκκλησιαστικής του διακονίας. Για τη διαπραγμάτευση του θέματός μου είχα στη διάθεσή μου πρωτότυπες πηγές, άμεσες έργα και συγγράμματα δηλαδή του ίδιου του Αγίου Κυρίλλου, αλλά και έμεσες, δηλαδή έργα που απευθύνονται στον Άγιο Κύριλλο, είτε άλλα έργα που με προσωπική του επιστασία εξέδωσε, είτε τέλος όσα εξεδόθησαν από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο στη διάρκεια της δυστυχώς σύντομης πατριαρχίας του, αλλά και σύγχρονες πηγές, όπως έργα του κυρίου Ριζιώτη, και αυτή τη στιγμή μπορώ να δηλώσω και τη μεγάλη μου χαρά που πήραμε στα χέρια μας και την πρόσφατη αυτή έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως σας που συνέγραψε ο κύριος Ριζιώτης μαζί με την κόρη του, τη θυγατέρα του,
και όσοι θα ασχοληθούν στο μέλλον από εδώ και πέρα θα έχουν ακόμη ένα πολύτιμο βοήθημα για την έρευνά τους. Τα κριτήρια με τα οποία κάθε άνθρωπος θέτει προτεραιότητες στη ζωή του είναι συνάρτηση της αγωγής που λαμβάνει από την οικογένειά του, της παιδείας που λαμβάνει από το εκπαιδευτικό σύστημα, των γνωρισμάτων του χαρακτήρα του, καθώς και της περιραίωσης ατμόσφαιρας και των συγκυριών μέσα στις οποίες δρά και πολιτεύεται. Έτσι, προκειμένου να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της εκκλησιαστικής διακονίας του Αγίου Κυρίλου, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και των ενδιαφερόντων από τις απαρχές της ζωής του. Γιατί τόσο τα θεολογικά του ενδιαφέροντα, όσο και η φιλοκπαιδευτική του πολιτική, έχουν τη ρίζα τους στην παιδεία που έλαβε ο Άγιος στα νεανικά του χρόνια και διεφάνισαν μάλιστα στα πρώτα έτη της ιεροσύνης του και εφαρμόστηκαν πληρέστερα κατά το διάστημα της Πατριαρχίας του. Από μικρό παιδί λοιπόν ήταν άνθρωπος λειτουργημένος, τον πήγαινε η μάνα του στην εκκλησιά και εκεί έμαθε τα ελληνικά γράμματα με πρώτο αλφαβητάρι το ψαλτήρι και τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Τα πνευματικά του χαρίσματα διαφάνισαν όταν γράφτηκε στην ελληνική σχολή της Ανδριανουπόλεως και εκεί μελέτησε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τους πατέρες της Εκκλησίας και είχε δασκάλους τους σημαίνοντες καθηγητές. Και πάρα πολύ γρήγορα έγινε γνωστός και απέκτησε φήμη για την ευφυΐα, την επιμέλεια και τη φιλομάθειά του. Εργάστηκε για λίγο ως δάσκαλος μετά από την αποφύτισή του και κατόπιν, αντί να μεταβεί στην Ευρώπη ή στη Ρωσία για να σπουδάσει νομική ή ιατρική ή να γίνει έμπορος όπως συνήθιζαν οι χαρισματούχοι νέοι της εποχής, ο νεαρός Κωνσταντίνος ακολούθησε το θυσιαστικό δρόμο της ιεροσύνης. Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Καλλίνικος, που από νωρίς διέβλεψε τις πλούσιες πνευματικές του ικανότητες, έγινε ο μέντορας του. Τον χειροτώνησε το 1791 διάκονο, δίνοντάς του το όνομα Κύριλο και στη συνέχεια του ανέθεσε τη γραμματεία της Μητροπόλεως, καθότι εκτός των άλλων ο Κύριλος ήταν και άριστος καλλιγράφος. Στη συνέχεια, όταν ο Καλλίνικος 10 χρόνια αργότερα γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης, παίρνει μαζί του τον Κύριλο και του αναθέτει την ευραλική θέση της Πατριαρχικής Αυλής, τη θέση του Μεγάλου Αρχιδιακόνου. Εκεί λοιπόν να φαίνονται τα πρώτα του, οι πρώτες του ποιμαντικές εφέσεις και δίνει μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στην παιδεία, τότε οδηγείται στην έκδοση του ελληνοβουλγαρικού λεξικού με τη βοήθεια βουλγάρων και σλαβόφωνων φίλων του και όπως μας μαρτυρεί ο ιστορικός Φιλήμων, στον πρόλογο του συγκεκριμένου λεξικού γράφει ο Άγιος Κύριλλος το εξής στιχάκι που φανερώνει και τις ποιητικές του ικανότητες. Αλβανοί, βλάχοι, βούλγαροι, αλόγλωσσοι χαρείτε και τιμαστείτε όλοι σας Έλληνες να γεννείτε με τη μελέτη αυτού του λεξικού. Και φαίνεται βέβαια πόσο έβλεπε μακριά από την εποχή του, έβλεπε στο μέλλον αφού στην εποχή του δεν είχε ξεσπάσει ακόμη ο τόσο διαιρετικός για την Εκκλησία και ολέθριος για το γένος βουλγαρικός εθνικισμός. Όπως η πλειονότητα των ιερωμένων της εποχής του, έτσι και ο Κύριλλος πίστευε ότι η συμμόρφωση του υπόδουλου γένους θα ήταν ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για την εξασφάλιση της ελευθερίας που επρόκειτο να έρθει. Γι' αυτό λοιπόν έδωσε όλες του τις δυνάμεις στο να προαγάγει την μόρφωση, συνεργάστηκε όπως είπαν και οι προλαλήσαντες με τον Δημήτριο Μουρούζη για να αναστήσει τη μεγάλη σχολή του γένους, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά εμπόδια της Οθωμανικής διοίκησης και κάνοντας ένα μεγάλο έρανο σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε η σχολή αυτή να προκυστεί με τις απαραίτητες οικονομικές προσόδους. Ταυτόχρονα άρχισε να ασχολείται και με τη συγγραφή και το 1802 εκδίδει τη συλλογή έργων που ονομάζει Ιερογραφική Αρμονία, στην οποία μέσα περιλαμβάνονται κείμενα του Γεωργίου Πισίδου, του Θεοδόρου Προδρόμου, του γνωστού ως Πτωχοπρόδρομου, αλλά και του Ησυχαστού Νικηφόρου Ξανθοπούλου. Και προλογίζοντας την Ιερογραφική Αρμονία που την αφιερώνει
στο μέντορα του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλίνικο, γράφει χαρακτηριστικά. «Δεινός μεν ότι του γένους ωφελίας έχει με πόθος, Παναγιώτατε δέσποτα, αλλά και το προς την ημετέρα θεωτά την Παναγιώτατα καθήκορμη της ευγνωμοσύνης απαραίτητον, διόμεν γαρ το είναι, διήν δε το έφινε σύνειδε με αυτό έχον, και πολλώντα και μεγάλων ηξιωμένων των χαρίτων». Και συνεχίζει, «Ιδός ότι προσφυλής μεν η βίβλος της φιδομούσης των νέων και περισπούδαστος, μεγάλην τε την τέρψην και ούκο λίγην παρεχομένην την όμησιν, του τα γαρανέγω και μάλιστα κερδάμε τη μετασώματος υπήλη φαδίου, ύποτε και βραχύτη το το επεράστο μηγένει χρήσιμος και εσύ το μεγίστο μη ευεργέτη οφθήν γενόμενος. Πιο απλά επιθυμώ να δώσω όλη μου τη ζωή και αν αυτή ακόμη είναι σύντομη, προκειμένου να φανώ χρήσιμος στο γένος μου, αλλά και σε σένα Παναγιώτατε Πατριάρχα ευεργέτα μου, όσο είναι δύναμης στον εαυτό μου». Πέρα λοιπόν από το συγγραφικό του όμως χάρισμα, διακρίνεται και στην υπηρεσία του Ιερού Άμμονος. Τόσο ως αρχιμανδρίτης εκείρεται ανελιπώς, όχι μόνο κατά τις Κυριακές, αλλά σε κάθε πρόσφορη ευκαιρία, και η βασιλεύουσα θα είχε αργότερα την δυνατότητα να πλουτιστεί και με τα κηρύγματά του που ανεφώνησε ως Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού παρά τις υψηλές και βαρύες ευθύνες της θέσεώς του, ουδέποτε αμέλησε την διακονία του λόγου. Μάρτυρες της κηρυκτικής του δυνότητος είναι και τα 158 σωζόμενα μέχρι το 1894 στη Θεολογική Σχολή της Χάρκης κηρύγματα του Αγίου μας, τα οποία όμως δεν έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Στην ηλικία του 13 ετών, το 1803, εκλέγεται Μητροπολίτης Ικονίου και παραλείπω εδώ τα όσα ιεραποστολικά στην περιοχή αυτή εργάστηκε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας βαθμιδών με τη μεταγραφή της τουρκικής με ελληνικούς χαρακτήρες χάρη της οικονομίας του χρόνου, και προχωρώ για να σας δώσω πόσα άλλα βιβλία έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του στη συνέχεια στην Καραμανλίτικη, γιατί αυτό δείχνει και τα θεωρητικά ενδιαφέροντά του. Δεν θα μπορούσαν να είχαν εκδοθεί χωρίς την άδεια του Πατριάρχου τα βιβλία αυτά. Δεν είναι όπως σήμερα που ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Ήταν προαπαιτούμενη η άδεια του Πατριάρχου για την έκδοση. Έχουμε λοιπόν τα εξής έργα. Άπαντα Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου το 1815. Συλλογή Δύων Αγίων την ίδια χρονιά. Σας αναφέρω τους Αγίους της συλλογής αυτής. Όσιος Παΐσιος Ωμέγας, Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, Παφνούτιος Μάρτης, Όθιος Λάζαρος, Αγία Ειρήνη, Αγία Πελαγία, Αγία Φευρονία, Ευπραξία, Ευφροσύνη, Ευγενία, Όσιος Ξενοφόρ, Οσία Ξένη, Αγία Ιουριανή, Αγία Θεοδώρα, Αγία Φωτεινή, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζινόβιος και Ζινοβία, Ανδρόνικος και Αθανασία, Γαλακτίων και Επιστήμη, Ματρώνα, Όσιος Σπύρος, Όσιος Αλέξανδρος ο άνθρωπος του Θεού, Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, Άγιοι Ευστάθιος και Γεώργιος, καθώς επίσης εκδίδει και το επίσης συγχαστικό κείμενο τον λόγο προς τον ποιμένα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, την κατήχηση του Ορθοδόξου Πίστος το 1817, το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη το 1817 και πάλι, καθώς και το βιβλίο φαρμακευτικής με τον τίτλο «Νέα Φαρμακοποιία», στο οποίο θα επιστρέψω λίγο αργότερα. Στον πρόλογο της κατηχήσεως του Ορθοδόξου Πίστος αναγράφονται τα εξής που δείχνουν την ιεραποστολική διάσταση όλης αυτής της δράσεως στο εικόνιο. «Διατάφτα λοιπόν και η κοινή μήτηρα πάντων των Ορθοδόξων μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όσο επαγρυπνούσε και φροντίζουσε διαπαντός για την ωφέλεια των ιδίων τέκνων της, που μόνον εις την απνή καθομιλουμένη γλώσσα ανεξάρτητα κατά καιρούς διάφορα διδακτικά βιβλία, αλλά και στην τουρκική διάλεκτο με γράμματα ελληνικά, προς ωφέλεια των Ορθοδόξων, των κατοικούντων εις τα μέρη της Μικράς Ασίας, εις τα οποία δεν ομιλείται η ελληνική καθομιλουμένη διάλεκτος. Διούτε είναι και το αναχείρας βιβλίων τούτο, εμπεριέχει δηλαδή την κατήχηση της Ορθοδόξου ημών πίστεως δια την νεολαίαν των αλλογλώσσων Ορθοδόξων τέκνων, έδιση γάρ και βαρβάρης, ωφελέτες εσμέν κατά των Απόστολων». Μετά τον θάνατο του Μητροπολίτου Αδριανυπόλεως Γεραδρίτη το 1810,
οι Αδριανοπολίτες ζητάνε από τον τότε Πατριάρχη Ιερεμία να ανέλθει στο θρόνο της Αδριανούπολης ο Κύριλλος. Έτσι λοιπόν συμβαίνει, από Ικονίου επιστρέφει στη γενέτειρά του και μεριμνά για την ανασυγκρότηση της ελληνικής σχολής Αδριανούπολης. Και όταν πληροφορείται ότι ο εξαρχιστίας συγγενής του Καραθεοδωρή έχει φύγει και την Ευρώπη για να σπουδάσει ιατρική, λέει τον περίφημο στίχο του Δημοτικού Τραγουδιού «Επέταξέ μας το πουλί όπου είχαμε στα χέρια». Το 1813 μένει κενός ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει παρά τη θέλησή του τον Κύριλλο ως Οικουμενικό Πατριάρχη και λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του λαμβάνει σταλμένη από τη Βιέννη ο Άγιος Κύριλλος μια επιστολή, μια πραγματεία του διδασκάλου του γένους Νεοφύτου Δούκα περί της εκκλησιαστικής ευταξίας, στην οποία ο Αποστολεύστη εκτραγωδεί την κατάσταση των της Εκκλησίας πραγμάτων, ώστε να προτρέψει τον Άγιό μας να εντείνει τις ποιματικές του προσπάθειες. Παραθέτω μόνο μία παράγραφο. «Επισκοπέ τίνιν, αυτέ τον καθέκαστα των Εκκλησιών μητέρες, αυτές οι πρώτε δέοντες οι έννοιες θεραπείας και τις καθέκαστα των Εκκλησιών μητέρες, αυτές οι πρώτα δέοντες οι έννοιες θεραπείας και της πατρικής σου προνοίας Παναγιώτατε Δέσποτα και πολλοίς γετάφτης και λιπαρούς, εσγάρ το σου τον εισθένησαν, ο σου μόνον το συντετριμένον καταδεσμίστε ή το πεπλανημένον να αναζητήσε και το θεπτοκός ανορθώσε ή το ασθενές ενισχύσε δίνεντα όσο λόγο σε θέλει, αλλά και εν ετέρα την είχαλε ποτέρα ταύτης γε περιέστησαν καθεξία, ειν ούκιβ όπως χρειονομάσε. Ουδέν γαρ αυτόν πράτεται ενίης των προσικόντων, ούκ αρετή, ού λόγος, ούκ έργων, ού κήρυγμα, ού βίβλος ιερά, ού τον έξωτη και τον περί το ήθος, ού πρόνοια πατρική. Αλουδένια τι ούτων ενίης εις ήλθετης πόποτε. Από τα πεπραγμένα της Πατριαρχίας του Αγίου Κυρίλου, εικάζουμε ότι η επιστολή ελήφθη πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Στην Κωνσταντινούπολη ο νέος Πατριάρχης συνεχίζει τις ενέργειές του για την μεγάλη του γένους σχολή, φέρνει τον πολύ Κωνσταντίνο Κούμα από την Σμύρνη και αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της, μεριμνά για τη σχολή της Τραπεζούντος, όπου στον πόντο, όπως παρατηρείται, μηδέ το χαρακτηριστικό του ελληνικού και χριστιανικού γένους, την καθομιλουμένη νυφαμένη διάλεκτον σώζεστε παραπάσιν καθαράν και ακεραίαν και περί τα ήθη δε πολύ συμβαίνει την διαφθορά. Η σχολή αυτή μεγαλούργησε έως το 1922 και ο άοκνος ζήλος του Κυρίλλου για την παιδεία απλώθηκε σε όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας και παραλλήλως με αυτό επέδειξε ιδιαίτερη πρόνοια για την αναδιοργάνωση των μοναστηριών τα οποία θεωρούσε και ως πνευματικές αιστείες για τον ελληνισμό. Ταυτοχρόνως ιδρύει τη Μουσική Σχολή της Νέας Βυζαντινής Τεχνολογίας και Μουσικής Μεθόδου το 1815, συνενώνει τη Μονή του Φιλοσόφου με τη Σχολή της Δημητσάνας, ιδρύει στην Συνόπη της Αμασίας του Πόντου Ελληνικό Σχολείο και αναδιοργανώνει και το Σπιτάλιο, δηλαδή το Νοσοκομείο του Γένους. Ανακαινίζει το τυπογραφείο του Πατριαρχείου, όπου εκδίδει και το μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσας Κιβωτός και όπως προαναφέρθηκε από άλλους αρμοδιότερους από μένα εισηγητές, δίνει και την έγκρισή του για τη μετάφραση του Ιλαρίωνα του Σιναήτη στη δημοτική γλώσσα τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Επιστρέφουμε τώρα λίγο στο βιβλίο «Νέα Φαρμακοποιία» που τυπώθηκε με την άδειά του στην Κωνσταντινούπολη και είναι αφιερωμένο από τον επιμελητή της εκδόσεως Διονύσιο Δύρο τον Θεταλό στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πολύκαρπο. Το έργο αυτό είναι μετάφραση του αντιστοίχου έργου του σοφού χημικού Βρουνιατέλου, καθηγητού στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Είναι έργο ωφέλιμο, όπως σημειώνει ο επιμελητής της εκδόσεως, και αναγκαίο όχι μόνο εις τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, αλλά ακόμη σχεδόν και εις κάθε γνωστικών άνθρωπων, επειδή με αυτήν μπορεί ο καθής να κατασκευάσει σχεδόν όλα τα ιατρικά, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται. Είναι φανερό ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος διαθέτει όλη εκείνη την ευρύτητα πνεύματος, ώστε να δώσει την απαραίτητη πατριαρχική άδεια για την έκδοση ενός έργου, το οποίο, προσέξτε λίγο να δείτε, ποια γνωρίσματα έχει.
δεν είναι θεολογικό, αλλά είναι των θύραθεν επιστημών, δεν είναι γραμμένο από ορθόδοξο, αλλά από ετερόδοξο συγγραφέα, είναι μεταφρασμένο από την γαλλική μετάφραση της πρωτοτύπου λατινικής στα ελληνικά, είναι ένα έργο φαρμακολογίας και δεν απευθύνεται μόνο σε ειδικούς, αλλά σε κάθε γνωστικό άνθρωπο. Είναι δηλαδή ένα έργο που επιτρέψτε με σεβασμένο ότι Άγιοι Αρχιερείς και Σεβαστοί Πατέρες να πιστεύω ότι πολλοί σύγχρονοι Ορθοδοξαμήντορες ποτέ δεν θα έδιναν την άδεια να είχε εκδοθεί στις μέρες μας. Τα μέχρι του δελεφθέντα θεωρώ πως αρκούν ώστε να διαπιστώσουμε ότι η προσωπικότητα του Αγίου Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αυθεντικού Ρωμιού αφενός και υποδειγματικού ποιμένος αφετέρου, ακριβές εκτύπωμα του προτύπου του αρχιπείμενος Χριστού. Ο Άγιος μας δεν έπασχε από μανιχαϊσμό, όπως συχνά συμβαίνει στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, αλλά μπορούσε χωρίς πρόβλημα να νοιάζεται ταυτόχρονα και για τη μόρφωση των φτωχών παιδιών και για την εισαγωγή της νέας μουσικής μεθόδου της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής, να κάνει ιεραποστολή μέσω της παιδείας στους Καραμαλίδες του εικονίου και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τις σπουδές του Κωνσταντίνου Καθαραθεοδωρή στην Ευρώπη, να φροντίζει τόσο για την έκδοση αγαπητών λαϊκών αναγνωσμάτων όπως ο Φτωχοπρόδρομος και για να ανασυγκροτεί ή να ιδρύει μεγάλα εκπαιδευτήρια που διεμόρφωσαν γενιές Ρωμιών και μετά το μαρτυρικό τέλος του. Μπορούσε ακόμη να δίδει την έγκρισή του για έκδοση βιβλίων φαρμακολογίας μεταφρασμένα από την γαλλική, αλλά να ενισχύει και να αναδιοργανώνει τα μοναστήρια που τα θεωρούσε φάρους της παιδείας και της ρωμιοσύνης και να εκδίδει έργα νηπτικών συγγραφέων όπως ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Η αγάπη του για το εναρμόνιο μέλος της θεολογίας, που φαίνεται ακόμη και από το μόνο το τίτλο του έργου του «Ιερογραφική Αρμονία», η καινοτόμως μέλημνά του για την εκμάθηση και διδασκαλία της ψαλτικής, που πηγάζει από τη βαθιά μοναστική του συνείδηση για την προτεραιότητα της Θείας Λατρείας, η συνεπής διακονία του λόγου με την ανελιπή κηρυγματική του δράση και κυρίως η άοκρη μέλημνά του για την παιδεία του γένους, απετέλεσαν τις προτεραιότητες και τους άξονες της εκκλησιαστικής του διακονίας σε όλες τις περιόδους της, από τον καιρό που ήταν νεαρός διάκονος του Καλλινίκου στην Αδριανούπολη, έως και τη σύντομη αλλά πεπνημένη πατριαρχία του. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους λόγους για να κλείσουμε την εισήγησή μας από αυτούς που απίφθινε προς τον Άγιό μας ο Στέφανος Καραθεοδωρή, παρουσία του τότε Μητροπολίτου Αδριανυπόλου Ζεροθέου πρώιου προς τον Πατριάρχη Κύριλλο το 1819 στα εγγένεια της σχολής της Ανδριανούπολης, οι οποίοι λόγοι περιγράφουν το μέγεθος της προσωπικότητός του. «Και τι ούτων ευχηθείτε, ο Παναγιώτατε Πάτερ, γέννημα, θρέμα και κοινών καύχημα, ταύτης της μεγαλοπρεπούς πόλεως και πέτευμα ιερόβλητων ταύτης της σχολής», και απευθυνόμενος στη συνέχεια στον Δωρόθεο Πρόεδρο, «και εσύ ως σεβασμένο τα ιεράρχα, ισόν η Θεία Πρόνοια κατευχήν και επικοινή ωφελία εναπιστεύθη το ημέτρων εκκλησιαστικών πλήρωμα, αμφότεροι σοφοί ποιμένες και των θείο μυσταλλογών της αρχαίας εκκλησίας, ζωντανή και ένδοξη τύπη, ευχηθείτε και ευλογήσετε τον νέο τούτον κατάστημα, είναι εξ αυτού ως εκ θείας λιχνίας διαδοθεί εις τους χριστιανούς το φως της ευσεβίας και πάσης άλλης μαθήσεως, καθαρών και μη κατά παράδοση των ανθρώπων, αλλά ως παραγγέλει το σκεύος της εκλογής κατά Χριστόν. Σεβασμένα τη Άγια Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η ανάδειξη της θυσίας του Αγίου Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου πλουτίζει το πάνθεο των ηρώων της Εθνικής Πολυγενεσίας, της οποίας την 200η επέτειο τιμάει η Εκκλησία της Ελλάδος, εδώ στην εσχατιά της πατρίδας μας, πλάι στην επίγεια πατρίδα του Αγίου Κυρίλλου, την Ανδριανούπολη. Υψηλός ο συμβολισμός. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας κληρονόμησε την επουράνια πατρίδα ακριβώς διότι δαπανήθηκε, εργάστηκε, καινοτόμησε, αλλά και διαφύλαξε τα ζώπηρα της πίστος, εργάστηκε για την πρόοδο και την προκοπή του λαού της επίγειας πατρίδας του στους δίσεκτους χρόνους της τουρκοκρατίας και φυλάει και σήμερα τον τόπο με τις πρεσβείες ενώπιον του θρόνου του Τρισαγίου Θεού. Ήθε το παράδειγμά του να μας εμπνέει στο παρόν, ώστε να έχουμε και μέλλον. Εύχεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Σοφρόνιο που με συμπληρώνει διαρκώς τις ψηφίδες της προσωπικότητας του Αγίου μας
και με όσα αφορούν στην θεολογική και ποιμαντική του προσωπικότητα και δραστηριότητα. Τώρα θυμάμαι, είμαστε στην τελευταία εισήγηση. Θυμάμαι ο πατήρ Χαρίτων στην Αλεξανδρούπολη μια φορά είχε κάνει μια παρουσίαση πολύ καλή του άλλου Θρακιώτη ποιητή, του Γεωργίου Βυζίνου. Εκεί λοιπόν στα ποιήματα λέει κάποιο, το γνωστό ποίημα το Θρακιώτικο, πως ο Θεός τιμώρησε τον Άγιο Κασιανό και τον έκανε να γιορτάζει κάθε 4 χρόνια. Είναι μεγάλο το ποίημα, δεν το θυμάμαι. Λέει στο τέλος μόνο, Αγιώτη, λέει ο Θεός στον Κασιανό, Αγιώτη πούδο και ο λαός, δεν μπορεί ούτω Θεός να την επάρει πίσω. Δια την αθάδεια πλην αυτή που έδειξες, σου μεταθέτω τη γιορτή. Τη μέρα σου έχω δώσει, Φεβρουαρίου 29, σε κάθε 4η χρονιά για να βάλεις γνώση. Λέει ο Βυζίνος, θυμάστε πατέρ Χαρίτων. Οπότε να ακούσουμε στο τέλος και το τι Αγιώτη που δίνει ο λαός. Ο αρχιμανδρίτης ο πατέρ Γρηγόριος Λιόλιος θα μας παρουσιάσει. Εφημέριος Πυθίου, μάλιστα, τιμή μας και καμάρι μας, θα παρουσιάσει τις μνήμες και τις μαρτυρίες των κατοίκων για την αγιότητα του Πατριάρχου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι ξέρω πολλές, τις ακούω από μικρό παιδί, όπως είπε ο Συμβασμένοντος, και πολύ περισσότερο με ενδιαφέρον θα ακούσω και τα όσα θα μας πει εκείνος, γιατί η μνήμη του Αγίου διατηρείται στα σπίτια, στη συνείδηση, στην ψυχή και στην πνευματικότητα των κατοίκων που κατοικούν σήμερα στο Πίθιο ή βρίσκονται οπουδήποτε αλλού και θυμούνται ότι κάποτε οι πρόγονοί τους έκρυψαν και τίμησαν το λείψανο του καλόγερου, λέγανε. Τότε οι παλαιότεροι δεν ξέραν και περισσότερα, τώρα βέβαια ξέρουμε και μιλούμε για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Πάτερ Γαβρίλ, πάτερ Γρηγόρη, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Εκεί τους είδα να έχουν τη μέση του σε θρόνο, θρόνο διαμαντοκόλλητο τον Άγιο εκείνο, τον Πατριάρχη στη σεπτή πόλη των Κωνσταντίνων, στεφανωμένο με δαφνιάς ένα μεγάλο κλόνο. Τους ευλογάει και άρχισε με δάκρυα να λέει της Κωνσταντινούπολεως των Μουσουλμάνων, τις εκβιάσεις και σφαγές των Τούρκων και Τυράννων και τη σκληρή κρεμάλα του και χαίρεται και κλαίει. Ήταν η 1η Απριλίου κοντά στη Χαραβγούλα, Τούρκος δερβίσης άπιστος στο μιναρέ φωνάζει και προσκαλεί τους Τούρκους του στο σκοτωμό και σφάζει, το σίδερο εδώ και εκεί, τι φρίκι, τι τρεμούλα. Γέμισε από πτώματα των χριστιανών η πόλη. Τσακίζουν θύρες, μπαίνουν στα σπίτια και σκοτώνουν όπου κι ανέβουν χριστιανό και πανταχού απλώνουν τη βία και το θάνατο οι γεννήτσαροι όλοι. Ακούγονται ολολιγμοί και κοπετοί και θρήνοι. Βλέπουν σφαγμένα τα παιδιά οι δυστυχείς μανάδες, ο άνδρας τη γυναίκα του. Κλαίνε. Αλιφωνιάδες δεν άκουγαν και ο Μαχμούτ τότε αποθαρρύνει. Αρπάζονται οι κληρικοί, σκοτώνονται, κρεμιώνται και αποκεφαλίζονται. Πνίγονται, άλλοι φεύγουν, πλην όσοι από το σκοτωμό δεν μπόρεσαν να έβγουν, από τους Τούρκους φάζονται, στο πέλαγο πετιούνται. Σάλισσασμένα τα σκυλιά τα τέκνα του δερβίση, εσκότωναν οι άπιστοι σαν πεινασμένοι λύκοι, που μπαίνουν στα πρόβατα, σκορπίζουνε τη φρίκη. Πέρασαν μέρες και η σφαγή δεν είχε ακόμα σβήσει. Ήρθε 9η Απριλίου, Σάββατο το Μεγάλο. Ξημέρωσε και νύχτωσε, νύχτωσε και η ζωή μου. Πήγα στον όρθρο, τον όρθρο στο ναό, κάνω την προσευχή μου. Χριστός Ανέστη άρχισα με τους πιστούς να ψάλω. Αναστηθεί το Ιελάς, ευχόμη. Κοινωνάω τα άχραντα μυστήρια, τα τέκνα μου βλογάω και έξαφνα βλέπω την Τουρκιά τριγύρω του ναού μου. Τη λειτουργία σκόλασα, με παίρνουνε, μ' αρπάζουν. Με κλείσανε στη φυλακή, τα σίδερα μου βάνουν. Με δένουν, με δέρουν, άλλοι με χτυπούν, ασχημισμούς με κάνουν. Άλλοι με μαστιγώνουνε και άλλοι με χλεβάζουν. Τέλος, με βγάζουν, με οδηγούν μέσα στα πατριαρχία, με φέρνουνε στη μεσανή τη θύρα τη μεγάλη. Τριχιά κρεμότανε. Μ' αυτοί μου δέσαν το κεφάλι από το λαιμό, και η ψυχή μου πέταξε αγία. Το λόγο δεν απόσωσε. Από το πλευρό του τότε σηκώθηκε της πόλεως τ' Αδριανού ο ήρος και λέει «Μήπως και η σεμέ δεν έπεσε ο κλήρος κρεμάλας, δεν με κρέμασαν άνομοι στρατιώτες».
αντίκριτου σαν όμορφο άγαλμα του φιδίου, καθόταν σε μάρμαρο εκείνος ο μεγάλος, της Σαλαμάνας ήρωας σαν Λεωνίδας άλλος, ο διάκος, ο καταστροφές και εχθρός του Κορανίου. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, με ένα απόσπασμα από το έργο του Κώστα Κρυστάλη, Εσκιέ του Άδου, επέλεξα να ξεκινήσω τη σημερινή εισήγηση, στο οποίο περιγράφεται εν είδη αφηγήσεως το μαρτύριο του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, καθώς και μεθημέρας 8, το μαρτυρικό επίσης τέλος του προκατόχου του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου, αλλά και του Αθανασίου Διάκου. Ο ποιητής μοιάζει να τοποθετεί τους Αγίους να διαλέγονται μεταξύ τους για τον τρόπο και τον τόπο του μαρτυρίου τους. Οι μνήμες και οι μαρτυρίες για τα τεκτενόμενα της εποχής, κατά τα οποία ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, καταγράφονται από ποικίλες γραφίδες και προφέρονται μέχρι τις ημέρες μας. Ο φετινός εορτασμός μας δίνει την ευκαιρία να προβληθούν άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επαναστάσεως, αλλά και πρόσωπα τα οποία διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο και πήραν αποφάσεις κομβικής σημασίας για τη μετέπειτα ιστορική εξέλιξη του γένους μας, αλλά και τη συντήρηση της εθνικής συνειδήσεως. Το πρόσωπο και τη μορφή του Αγίου Εθνοιερομάρτυρα Κυρίλλου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, τιμά και προβάλλει σε αυτό τον εορτασμό η Ιερά Μητρόπολης Διδημοτήχου Ορεστιάδος Χρυσουφλίου. Τιμά και προβάλλει, ταυτόχρονα όμως καυχάται για την αγιασμένη αυτή μορφή που τύχει αγαθή ετάφη στα ευλογημένα χώματα της περιφέρειάς της και ιδιαίτερα στο χωριό Πίθιο, το οποίο χάρη τη Θεού διακονώ. Ο Άγιος Κύριλλος ο Έκτος μαρτύρησε όπως προελέχθη στην Αδριανούπολη. Το σκήνομά του έμεινε 3 ημέρες κρεμασμένο από το παράθυρο της Μητρόπολης Αδριανούπολεως, ώστε να γίνει αντικείμενο χλέβης από τους μουσουλμάνους. Όμως ένα φως έλαμπε γύρω από τον Πατριάρχη, δίνοντας πολλές φορές την αίσθηση στους κατοίκους πως πήρε φωτιά η Μητρόπολη. Οι προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων του Πιθίου σχετικά με την ανέβρεση του Λειψάνου του Αγίου δεν απέχουν από τις γραπτές σε σημείο τέτοιο που θα λέγαμε πως συμβαδίζουν. Μία σημαντική γραπτή μαρτυρία σχετικά με την τύχη του Ιερού Σκηνώματος μας παρέχει ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Βαφίδης, εν έτη 1937, 100 και πλέον έτη, από το μαρτύριο του Αγίου. Ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος, με αφορμή μια ομιλία του θείου του Μητροπολίτου Διδημοτήχου Φιλαρέτου, που εξεφωνήθη το 1921, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στους τότε εορτασμούς των 100 χρόνων της Ελληνικής Επαναστάσεως, αναφέρει για τον τάφο του Αγίου Κυρίλλου στο χωριό Κούλελιμπουρκάς, το σημερινό Πίθεο, και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Ο Διδημοτήχου Φιλάρετος κάνει μία σύντομη μνήα, λέγοντας πως μετά τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη, το σεπτό του Λείψανο εξεβράστη στις όχθες του ποταμού Εύρου, στο σημερινό Πίθεο, και πως ο τάφος του σωζόταν εν χριστιανική οικία και ομένης κανδύλας. Ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος αντιπαραβάλλει σε όσα λέει ο Διδημοτήχου Φιλάρετος την γνωστή ιστορική αφήγηση του Παρασχίδη, ο οποίος διέσωσε μέσω των πηγών τα άλλα ιστορικά στοιχεία περί της θανατώσεως του Αγίου Κυρίλλου, αλλά και της τύχης του Ιερού του Λειψάνου και μας μεταφέρει τα εξής. Τα πτώματα των 32 θυμάτων διέταξαν αμεταφέρωση και ρύψωση εις των ποταμών Εύρω, ώστις έτυχε κατά τα σημέρας εκείνες να είναι πλημμυρισμένος. Εξέδωκαν δε οι γενίτσαροι διαταγήν αυστηράν, μη τυχόν τις των χριστιανών τολμήσει, παίρνον το πτώμα καθόλων των ρούν του ποταμού να το ενταφιάσει. Ούτω λοιπόν εκ των σωμάτων, αλλά άλλα μεν υπό του ρεύματος μεταφέρθησαν στην παραλίαν πόλην ένων, άλλα δε εσκεπάστησαν υπό τις ηλίους του ποταμού. Μόνον δε το σώμα του Κυρίλλου μεταφερθέν υπό του Εύρου εις το Κουλελί Πουρκάς, εν
μεταφιάστη κρυφά υπό την ως των χωρικών εντός του αγρού και ύστερα από 10 έτη μεταφέρθησαν τα οστά του εις μία Λάρνακα όπου φυλάτισον το μέχρι της φυγής μας εξ Αδριανοπόλεως το 1922. Ο Νικόλαος ορθά παρατηρεί πως ο Μέν Παρασκήδης αναφέρει πως ο Άγιος ετάφησε κάποιο αγρό, ενώ ο Φιλάρετος μας λέει πως ετάφησε σπίτι. Η αλήθεια είναι πως ετάφη μέσα σε σπίτι και συγκεκριμένα του Χρήστου Αργυρίου. Οι προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και η διήγηση του ίδιου του Υιού του Χρήστου Αργυρίου, Δημήτρη, σχετικά με την ανέβρεση των λειψάνων, μας αναφέρουν πως το σεπτό λείψανο του Πατριάρχη παρασύρθηκε από τον ποταμό Εύρο και σταμάτησε στο φράχτη ενός νερόμυλου. Στο νερόμυλο μιλονάς ήταν ο Χρήστος Αργυρίου. Τότε τον φώναξε ένας Τούρκος λέγοντάς του το εξής παράδοξο που έβλεπε. «Περίεργο πράγμα», του λέει, «τα κοράκια να κάθονται στα πτώματα των γιαούρδων, αλλά μόνο στο πτώμα εκείνου του πογονοφόρου, δηλαδή του γενιοφόρου, δεν πλησιάζουν». Εκείνη τη στιγμή δεν είπε τίποτα ο Χρήστος Αργυρίου, όμως επειδή γνώριζε τον Πατριάρχη, γιατί προφανώς είχε μεταβεί στην Αδριανούπολη, αναγνώρισε το πτώμα για το οποίο του έλεγε ο Τούρκος. Έτσι τη νύχτα, κρυφά, μεταφέρει το λείψανο του Αγίου από τον ποταμό στο σπίτι του, φορτώνοντάς το επάνω στο κάρο του και σκεπάζοντάς το, ώστε να μην καταλάβουν τι κουβαλάει και το θάβει μέσα στο σπίτι του. Οι προφορικές μαρτυρίες μας πληροφορούν και για άλλα δύο σημαντικά. Ότι ο Χρήστος Αργυρίου είδε να γυαλίζει το εγκόλπιό του και κατάλαβε πως πρόκειται για τον Πατριάρχη, μιας και είχαν γίνει γνωστά τα γεγονότα στην Αδριανούπολη. Και ένα δεύτερο που σώζεται από τους κατοίκους του Πυθίου ήταν πως όταν επρόκειτο να θάψει το λείψανο ο Χρήστος Αργυρίου, ενώ το είχε κρύψει στο σπίτι του, αρχικά δεν θέλησε να το θάψει μέσα στο σπίτι, αλλά στο νεκροταφείο του χωριού. Όμως ξεκινώντας να πάνε στο νεκροταφείο με το κάρο, τα ζώα δεν περπατούσαν. Άλλαξαν το ζευγάρι των ζώων 3 φορές, αλλά το κάρο δεν μετακινούταν. Θεωρώντας λοιπόν αυτό ως σημείο, αποφάσισαν να τον θάψουν μέσα στο σπίτι. Προφανώς, λόγω του φόβου της συλλήψεως όσων θάψουν τα σώματα των Ελλήνων που σκότωσαν οι Τούρκοι, ο Χρήστος Αργυρίου φοβήθηκε αρχικά, αν και περισυνέλεξε το σκήνομα και ήθελε να θάψει στο νεκροταφείο, ώστε να αν αποκαλυφθεί πως κάποιος παρεύει την εντολή των Τούρκων να μην βρεθεί στο σπίτι του. Επανερχόμενοι στον Νικόλαο Βαφίδη, ο οποίος έκανε επιτόπια έρευνα, πληροφορούμεθα πως ο τότε ιερέας του χωριού, Ιωάννης Χριστίδης και πυθιώτης στην καταγωγή, είχε μία διαφορετική μαρτυρία να διηγηθεί. Κατά τον Παπαγιάννη, το λείψανο του Αγίου βρέθηκε στις όχθες του Εύρου, όχι όμως στο Πύθιο, αλλά στο χωριό Ομούρμπεϊ, το σημερινό Χειμώνιο, στην τοποθεσία Ντομουζλούκ. Εκεί υπήρχε ένα δάσος με ιτιές και καθότι υπήρχε πλημμύρα στα νερά του ποταμού εκείνη την περίοδο, ένα δέντρο έπεσε και στον κορμό του πιάστηκε το σώμα του Αγίου. Έτυχε λοιπόν κάποιος έφυπος διερχόμενος από Αδριανούπολη με προορισμό το Πύθιο, καθότι ήταν έμπορας ψαριών, να περάσει από το σημείο και να αναγνωρίσει τον Πατριάρχη επειδή τον γνώρισε καθώς ήταν Αδριανουπολίτης, αλλά είχε γνώση των γεγονότων που συνέβησαν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Παπαγιάννης ήξερε τον ιό του Αδριανουπολίτη, τον οποίον δεν κατονομάζει, αλλά κατονομάζει τον ιό του με το όνομα Φώτιος. Ο Αδριανουπολίτης ανέσυρε το λείψανο από το ποταμό σε κάποιο σημείο στη στεριά και το κάλυψε με κλαδιά ώστε να μην το βρει κανείς. Φτάνοντας στο Πύθιο, συνάντησε τον Τζορμπατζή, δηλαδή τον πρόκριτο του Πυθίου, Χρήστο Αργυρίου, και το εκμυστηρεύτηκε το γεγονός. Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισε να στείλει 2 αλιευτικές βάρκες στο ποτάμι με την πρόφαση ότι ψαρεύουν, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος του με τον Αδριανουπολίτη και άλλους 4 έμπιστους εργάτες του πήγαν στο σημείο όπου βρισκόταν το λείψανο του Αγίου. Το παρέλαβαν, το έβαλαν σε μία από τις βάρκες και κρυφά μέσα στη νύχτα το μετέφεραν στο Πύθιο και από εκεί στο σπίτι του Χρήστου Αργυρίου, όπου και το έθαψαν συγκεκριμένα στο χώρο του μαγειρίου.
Όπως και να έχει η ιστορία της ανεβρέσεως του Λιψάνου, είτε το είδε ο ίδιος ο Αργυρίου, είτε τον πληροφόρησε κάποιος και το περισυνέλεξε από το γειτονικό πίθιο, από το γειτονικό χειμώνιο, το σίγουρο είναι πως ο Άγιος ετάφη στο πίθιο, μέσα στο σπίτι του Χρήστου Αργυρίου. Μπορεί να μην θέλησε να δώσει στόχο και να αναγκαστεί να μαρτυρήσει τον Αδριανουπολίτη και είπε πως το βρήκε ο ίδιος του. Όταν κυριαρχεί ο φόβος της εξόντωσης και ταυτόχρονα το χρέος της προστασίας, ο άνθρωπος μπορεί να καλύψει κάποια γεγονότα τα οποία ίσως αποβούν μοιραία. Αργότερα, με την είσοδο των Ρώσων στην Αδριανούπολη το 1829, μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες άρχιζαν να ζουν λίγο πιο ελεύθερα. Αποφασίζει τότε ο Αργυρίου, ο Χρήστος Αργυρίου, να συναντήσει τον τότε Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Γρηγόριο Βυζάντιο, ο οποίος ήταν και διάκονος του Αγίου Γρηγορίου, και να το εκμυστηρευτεί το μεγάλο του μυστικό. Ο Γρηγόριος του προτείνει να φέρει κρυφά τα λείψανα του Αγίου στην Αδριανούπολη, όπως και έγινε. Και ο ίδιος, ο Γρηγόριος, ειδοποιεί την ανιψιά του Αγίου Κυρίλου Ελένη Χατζικοστή και πραγματοποιείται μνημόσυνο με παρουσία και άλλων συγγενών του Αγίου Κυρίλου. Όμως, οι μαρτυρίες στο χωριό, σχετικά με την εκταφή, λένε πως οι συγγενείς του ήλθαν και πήραν το λείψανο του Αγίου. Αυτές οι μαρτυρίες των κατοίκων ταιριάζουν απόλυτα με όσα διέσωσε ο Τάκης Τσονίδης στο σύγγραμμά του σχετικά με τον Άγιο Κύριο. Μας μεταφέρει λοιπόν ο ίδιος μία ομιλία του κυρίου Κουρτίδη που πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί γύρω στα 1924 λέγοντας τα εξής. Κατά το 1833, αν δεν απατώμε, οι ιερεύς εφημερεύουν εις τα δύο πλησιόχωρα ελληνικά χωριά, Ταχτσί Αρναούτκιοι και Κούλελι Βουρκάς, περίεργος γενόμενος, διότι εις το ψυχοκάρτιο της οικογενείας του Χρήστου Τσιορμπατζή ευρίσκεται και το όνομα Κύριλλος, πολλάκις ηρώτησε και τον Χρήστον και τη σύζυγό του περί τούτου. Μη καταπιστείς δε εκ των εξηγήσεων, έτινες το εδόθησαν, ανέφερε το πράγμα εις τον Άγιον Διδημοτήχου. Ούτως προσεκάλεσε τον Χρήστον, τον υπήνησε δια το ευσεβές και θεάρεστον έργο του, αμέσως δε έγραψε επιστολή προς τον Άγιο Ανδριανουπόλεως Γρηγόριον, ώστις εχρημάτισε ποτέ αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου και ανήγγειλε εις αυτόν πως η Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα κατά των αείδημων Πατριάρχη Κύριλλον. Ούτως δε, χωρίς να χάσει καιρόν, αποστέλει τον επαδελφή του Κυρίλλου Ανιψιών Βασίλειων Σωτηρίου και ένα εκ των προκρήτων Καραγατσίου Χατζή Βασίλειων, ονομαζόμενον εις Κούλελι Βουρκάς, το σημερινό πίθιο. Φτάσαντες ούτι με την ειδική του άμαξα εις Κούλελι, κατέλησαν εις την οικία του Τσιορπατζή Χρήστου και εκθέτουσιν σε αυτόν τα του ερχομούτων. Τότε ούτως και οι ευλαβείς αυτού σύζυγος εκθάψαντες εν καιρό νυκτός τα οστά του Πατριάρχου, παρέδωκαν αυτά εις τους απεσταλμένους και με τα δακρύων απεχωρίστησαν της Ιεράς Παρακαταθήκης, η οποία επέφερε την ευτυχία εις τον οίκον του. Οι δε απεσταλμένοι παραλαβώντες τα οστά και εντός καθαρά συνδόνης, θέσαντες μετέφερον εις Αδριανούπολη. Η ανωτέρα μαρτυρία ταιριάζει και με τις προφορικές μαρτυρίες που διασώζονται στο πίθιο μέχρι σήμερα, οι οποίες λένε πως ήρθαν οι συγγενείς και πήραν τα λείψανα και μετέφεραν στην Αδριανούπολη και όχι τον ίδιο τον Χρήστο Αργυρίου να πηγαίνει στην Αδριανούπολη. Το κενοτάφιο πλέον του Αγίου διατηρήθηκε μέσα στον χρόνο μέχρι τις ημέρες μας. Αρχικά και όταν έγινε γνωστό πως εκεί θάφθηκε ο Άγιος πριν ερυπωθεί το σπίτι του Χρήστου Αργυρίου, πήγαιναν οι νοικοκυρές και καθάριζαν το δωμάτιο ενώ έκαιγε συνεχώς μία κανδύλα. Αργότερα, το 1960, όταν το σπίτι του Χρήστου Αργυρίου δεν υπήρχε πλέον, ακριβώς επάνω από τον τάφο του Αγίου, στο σημείο της τότε ξύλινης στέγης του, τοποθετήθηκε τσιμεντένια πλάκα ώστε να φιλοξενήσει ένα προσκυνητάρι και αργότερα ένα μικρό κλεισάκι, ακριβώς επάνω από το σημείο που ήταν θαμμένος ο Άγιος Κύριος. Το μαρτύριο ενός Αγίου που χάνει τη ζωή του και χύνει το αίμα του για την πίστη του στο Χριστό, είναι από μόνο του σημείο αγιότητος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αγιοποίηση, δηλαδή δεν κάνουμε εμείς κάποιους άλλους που νομίζουμε Αγίους. Η συνείδηση του σώματος της Εκκλησίας αναγνωρίζει κάποιον ως Άγιος, ως Άγιο. Ο βίος, τα
Τα έργα και ειδικά το μαρτύριο κάποιου είναι αυτά που τον κατατάσσουν στη χωρία των Αγίων. Πολλές φορές η χάρη του Θεού, ώστε να φανερωθεί η αγιότητα κάποιου ανθρώπου, επιτελεί κάποια σημεία μέσω ενός Αγίου. Κάποια θαύματα που συνήθως είναι θεραπείες ασθενών, μυροβλησία και εμφανίσεις του Αγίου. Στην περίπτωση του Αγίου Κυρίλλου, αν και το ίδιο το μαρτύριό του μας υποδεικνύει την αγιότητά του, ο Άγιος Κύριλλος θαυματούργησε και θαυματουργεί και εμφανίστηκε πολλές φορές σε ανθρώπους και όχι μόνο του πυθίου. Ο τάφος του, ακόμη και μετά τη μετακομιδή των λειψάνων του, πριν τοποθετηθεί η μαρμάρινη πλάκα, ήταν συνεχώς υγρός και ευωδίαζε. Μάλιστα ο κύριος Δαδούδης Βαΐτσης από το χωριό Μεταξάδες μας αναφέρει πως όταν επιχειρήθηκε μία εκ νέου εκταφή ώστε να διαπιστωθεί εάν είχε μείνει κάποιο λείψανο του Αγίου στον τάφο το 1989 και παρουσία του τότε Μητροπολίτη Νικηφόρου και του Εισαγγελέα Βαρέλη Ευάγγελου, όταν έσκαψαν περίπου στο ένα μέτρο, ο ίδιος του δεν μπορούσε να συνεχίσει το σκάψιμο λόγω της έντονης ευωδίας που ανέβηζε από τον τάφο του Αγίου Κυρίλλου. Οι κάτοικοι του πυθίου διηγούνται εμφανίσεις και σημεία του Αγίου, κυρίως όσων συνέβαιναν στην οικογένεια του Χρήστου Αργυρίου, αλλά και σε πολλούς άλλους. Η οικογένεια που διέσωσε τον Άγιο ήταν αυτή στην οποία παρουσιαζόταν συνεχώς ο Άγιος, μιας και μέσα στο σπίτι τους ήταν θαμμένος. Μάλιστα, όπως μας περιγράφει ο Αργυράκης Αργυρίου, δυσέγγονος του Χρήστου Αργυρίου, παρουσιαζόταν ο Άγιος σε όλα τα αδέλφια του και με τον Χρήστο συνομιλούσαν. Άκουγαν τον Άγιο να περπατάει και πολλές φορές να θυμιάζει και γενικότερα να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Απόστολος Σίμογλου κατά την περίοδο της κατοχής μας πληροφορεί πως οι Γερμανοί ήρθαν 3 φορές με σκοπό να κάψουν το χωριό και δεν μπόρεσαν. Εμφανίστηκε στον ίδιο ο Άγιος να του λέει να μην φοβάται διότι εγώ είμαι που προστατεύω το χωριό και δεν θα πάθουμε τίποτα. Οι κάτοικοι του πυθίου τον έβλεπαν συνεχώς και μάλιστα τον αποκαλούσαν και καλόγυρο, εξού και το πύθιο ονομάζεται από κάποιους στο χωριό του Καλογύρου. Εμφανιζόταν όχι μόνο για να θεραπεύσει, αλλά και για να επιπλήξει, αφού την ημέρα της εορτής μεταμορφώσεων, σύμφωνα με μία μαρτυρία, εμφανίστηκε σε ένα ανδρόγυνο που πήγαινε στο χωράφι για τις καθιερωμένες εργασίες, με σκοπό να τους θυμίσει πως ήταν μεγάλη ημέρα και μεγάλη γιορτή και έπρεπε να εκκλησιαστούν. Οι κάτοικοι του πυθίου δεν έπαψαν να ευλαβούνται και να τιμούν τον Άγιο, θεωρώντας τον προστάτη του χωριού τους και προστάτη των οικογενειών τους. Οι κάτοικοι του πυθίου είναι αψευδείς μάρτυρες της αγιότητος του Αγίου Κυρίλλου, όπου επιγενεές εδώ και 200 χρόνια διέσωσαν τη μνήμη και μεταλαμπάδευσαν στις νεότερες γενιές τα γεγονότα της θανάτωσης, της ανευρέσεως του Λειψάνου και της αγιότητος του Καλογύρου, όπως οι ίδιοι ονομάζουν, του Αγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, τις πρεσβείες του οποίου επικαλούμεθα τούτες τις δύσκολες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι κλείνει όλο αυτό το πανόραμα της προσφοράς αυτού του Αγίου ανθρώπου. Προσφοράς στη ζωή και προσφοράς και με το θάνατο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για όλη αυτή την πνευματικότητα στην οποία μας βάζετε. Για άλλη μια φορά να εκφράσω εκ μέρους των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του Προέδρου αυτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, τις ευχαριστίες, την ευαρέσκεια, τα συγχαρητήρια σε εσάς, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες, τους συζυγητές της ημερίδος, της σημερινής, της χθεσινής, της απογευματής που θα γίνει, για τη μεγάλη αυτή πολυδιάστατη προσωπικότητα του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου του Έκτου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του οποίου σήμερα τη μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας και τιμά, επικαλούμενη τις ευχές του για το λαό μας αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο μας και βέβαια από αυτά που αναφέρθηκαν για το πίθιο θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω
γιατί με την ευλογία του Αγίου Δημοτήχου πριν από μερικά χρόνια μια Κυριακή λειτουργήσα στο Πίθιο τελώντας το μνημόσυνο της Χρυσής, την οποία ξέρει ο Άγιος Μαρονίας, την είχαμε για χρόνια πολλά νοσοκόμα στην κατασκήνωση, η οποία νέα έφυγε από τον κόσμο, και τότε μετά την Θεία Λειτουργία είχα έτσι την τιμή και την ευκαιρία να πάω και να προσκυνήσω τον τάφο όπου αναπαύθηκε το σκήνομα του Αγίου Κυρίλου, του οποίου να έχουμε την ευχή του. Θα μεταφέρω μεθαύριο την Τρίτη που συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος όλα αυτά τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Ορεστιάδα με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και θα συντάξω μια έκθεση που να υποβληθεί στην Ιερά Σύνοδο για τη μελέτη και από τον Μακαριότατο και από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για να μείνει στην ιστορία. Και βέβαια να κατανοήσουμε την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαχρονικά, το ότι υπάρχουμε, το ότι μιλάμε ελληνικά, ότι οφείλεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε εκείνους που διεικόνησαν και διακονούν, και να μην το πυροβολούμε, αλλά να το αγαπούμε, να το σεβόμαστε και να το προστατεύουμε. Θερμά συγχαρητήρια. Σεβασμιότατε Άγιε Εξάνθης και Περιθεωρίου, σεβαστέ και αγαπητέ αδελφέ, εν το προσώπου ημών να εκφράσω ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, διότι μέσα στα ενδιαφέροντα της Ιεράς Συνόδου και της δραστηριότητές της έγιναν αυτές οι επαιτειακές εκδηλώσεις στην Ορεστιάδα, χωρίς να αφορά βέβαια το γεγονός μόνο τη Μητρόπολη τη Δημοτήτου, αλλά όλη τη Θράκη. Και αυτό νομίζω ότι δίδει μια άλλη διάσταση σε αυτές τις εκδηλώσεις, διότι αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να οργανώθηκαν έντινη μέτρο από τη Μητρόπολη Δημοτήτου, αλλά αφορούν όλες οι Μητροπόλεις, συμμετέχουν όλες οι Μητροπόλεις, συμμετέχουν εκπρόσωποι σε όλες τις εκδηλώσεις εκ των Ιερών Μητροπόλεων. Και νομίζω ότι αυτό για μια ακόμα φορά μας φέρνει κοντά, μας φέρνει στα προβλήματα της καθημερινότητας, ότι είναι κοινά τα προβλήματα για όλη τη Θράκη. Ο προβληματισμός είναι κοινός, η προσευχή είναι κοινή και χαίρομαι διότι χωρίς να ξέρω κι εγώ βεβαίως ποιος ήταν ο ουσιαστικός λόγος, ότι ο Άγιος Κυρίλλος είναι ο προστάτης Άγιος των Ιερέων του Ιερατικού Συνδέσμου της Μητροπόλης Μαρονίας και Κομωτινής. Και τιμάται και από τη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής ο Άγιος Κύριλλος. Θέλω να πω δε κλείνοντας και τούτο, ότι η πρόνοια του Θεού με αξίωσε να είμαι αρχιγραμματεύς το 1993, όταν έγινε η αγιοκατάταξη, όταν κατεγράφει στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας ο Άγιος Κυρίλλος. Και τότε Άγιε Αλεξανδροπόλεως ήταν τρεις διδημοτήχοι σε αυτή τη σύνοδο. Ήταν ποιοι? Ήταν ο Αγαθάγγελος ως Νέας Μύρνης, ήταν ο Νικηφόρος ως εν ενεργεία Μητροπολίτης Διδημοτήχου και εγώ. Ναι. Λέω όλα αυτά είναι καμιά φορά στο Θεό. Έτσι, έτσι. Προς δόξαν Θεού. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ όλους. Τον κύριο Ριζιώτη, τον πατέρα Σοφρόνιο, τον πατέρα Κύριλλο, τον πατέρα Γρηγόριο. Όλους σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σε εποχές δίψας για αξίες και ιδανικά. Τιμούμε αυτούς που πριν 200 χρόνια ονειρεύτηκαν μια ελεύθερη πατρίδα με πίστη, ιδανικά, αξιοπρέπεια και κοινωνική αλληλεγγύη.
Την ώρα που η Ελλάδα αναζητά το μέλλον της, η Εκκλησία της Ελλάδος με 260 δράσεις, εκδόσεις, συνέδρια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κρατάει ζωντανή τη μνήμη και καλεί τα παιδιά και τους νέους να παραλάβουν τη σκυτάλη της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελπίδας για μια κοινωνία με οράματα και προοπτική. Εγώ θυμάμαι για να έχω μέλλον.